Πρώτο ραντεβού μαζί σας είχα πριν 19 ολόκληρα χρόνια, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρόνο που περνάει από μία γυναίκα, ότι είναι καλύτερα πια οι γυναίκες από ό,τι ήμασταν παλιά, όταν ήμασταν μικρά. Δηλαδή, η γυναίκα όσο μεγαλώνει είναι ακόμη καλύτερα. Το επόμενο Σάββατο, όχι σήμερα, θα σας δείξω μία εκπομπή που είδα ανέβασε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος τραγουδιστής, από το 1999, ο Ζάχος. Ο Ζάχος ο Καραμπάσης, ο Ζάχος ο Καραμπάσης τότε και ο Τάσος ο Νοτόπουλος, ήταν εκπομπή παρά εκπομπή, μη σας πω. Λοιπόν, ανέβασε μία εκπομπή το 1999. Μίτσο, όχι, δεν με γνωρίζεις. Όχι, δεν αναγνωρίζομαι. Μου έστειλε και ο Βασίλης, ο δικός μου ο Βασίλης ο Καραμπάσης, μία φωτογραφία, παιδιά, που είμαι όχι στρουμπούλο. Που είμαι όχι, με ρωτούσαν όλοι έγκυος ήσουνα, δηλαδή άλλη Ντέμι, καμία σχέση. Είστε καλά, μου είστε καλά. Σήμερα θα κάνουμε, τι κάνεις εσύ εκεί στην κουζίνα? Τσίχλα. Γιατί έσκυψες? Αχ, έρχομαι, πάνω τον φιλίσω, στη μουσική σήμερα, τους ξαναείχα, αλλά τους λαχτάρισα στη διάρκεια του ζωντανού και τους λέω σήμερα, καταρχήν έχω την προσωπική μου ξεματιάστρα. Ακριβώς απέναντι, ό,τι και να γίνει, εγώ θα κάτσω, θα ξαπλώσω, θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του λαχτάρισα, δεν αισθανόμουν καλά και διακόπηκε η εκπομπή επειδή ήταν ζωντανό. Σήμερα σας υπόσχομαι, θέλω να πιστεύω, πρώτο Θεός και Παναγία, ότι θα πάω όλα μια χαρά να μην ματιάζομαι και μόνη μου. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω να δώσω ένα γλυκό φιλί στον αγαπημένο μάγειρα αυτή εδώ τη εκπομπή που σήμερα θα φτιάξει τα καλύτερα, φίλε μου, για όλες εσάς. Έλα να παίρνουμε. Πού σε αγόρι? Τα καλύτερα στα καλύτερα. Σήμερα έτσι όλα απλά, τα λεφτά. Ήθελα απλά. Έπρεπε ένα απλό αρνάκι να κάνεις. Τρεις φορές θα τους Ρώσους είπαμε, πάμε από την αρχή. Τρεις φορές θα τους Ρώσους. Μια, δύο, τρεις. Οι Ρώσοι γιατί... Ρε γέρο ψευτήλα, τι μας καραλίκια είναι αυτά που μου ετοιμάζεις εδώ, ε. Μα δεν αντράπησε λιγάκι, ρε, να υπάρχει και λίγο φιλότιμο. Φιλότιμο έχουμε. Λοιπόν, να σου πω, οι Ρώσοι, καλό αυτό, η αγαπημένη μου ταινία είναι αυτή, έτσι. Να σου πω, οι Ρώσοι γιατί φιλούνται τρεις φορές. Χριστιανοί δεν είναι και αυτοί σαν και εμάς. Οι Ρώσοι είναι χριστιανοί 100%, αυτό το ξέρω. Είναι και οι Έλληνες που το κάνουν τρεις φορές, γιατί λέει Χριστός, ο Θεός και Άγιο Πνεύμα. Εγώ, οι Έλληνες, δυο φιλιόμαστε. Άλλοι το λένε όμως. Οι παπάδες φιλούνται τρεις, οι ελληνικοί παπάδες. Ναι, τρεις φορές. Αλήθεια. Ναι. Παιδιά, κομμένο. Δεν έχει. Τρεις φορές τα φιλιέμαι μόνος εγώ. Αν το κάνουν και οι ιερείς της χώρας. Τρεις φορές. Εννοείται. Τι κάνεις, αγόρι μου, φέρε μου ένα μαχαιράκι. Γιατί κάθε φορά το έχω ξεκίνημα ότι αν δεν φάω λίγο τυράκι, γραβάνεις να μου ανέβει η πίεση. Δεν κάνω τίποτα. Σήμερα λευκή φέτα που τα βάλουμε. Έφαγα τα μανταρίνια μου, έφαγα την μπανάνα μου. Τρώω ένα δύο ώρες τώρα. Έχω ξεκινήσει μια νέα διατροφή, καταλαβαίνετε. Γιατί παλιά σας έλεγα να τρώτε μόνο σαλάτες και κοτόπουλα, να μην τα κάνετε. Μπρόκολα. Και μπρόκολα. Ναι. Αυτό το μπρόκολο και σολομό. Μπρόκολο και σολομό, παιδιά, έχω φάει στη ζωή. Άμα είχε κήπο, θα τον είχε γονατίσει. Έβαλε η πεθερά μου, τα ξεπάστρεψα κι αυτά. Είχα και κάτι τηλεθεατές, μου στέλναν μπρόκολα, τα τελείωσα κι αυτά. Τρώω τώρα και σαλάτες, αλλά τώρα το βάζω. Καρότο, να ξεκινήσει καρότο τώρα. Τρώω καρότο, σαλάτα. Γιατί τι κάνει, θα ξεκινήσω από το Μάρτιο, με βοηθάει και μαυρίζω. Έτσι, μπράβο. Καταρχήν, σε παρακαλώ. Ξεκινάει, η καλύτερη φέτα, παιδιά. Στα μαλλιά, πάτω στο δέρμα. Είδε ότι δεν είπα μένα τα νύχια μου και το είπε. Ναι, βλέπω εδώ λένε μένα. Τι έκανε, έσκαβε. Τα μπρόκουλα έβγαζε στην κήπο. Όχι. Πρώτη μέρα σήμερα, παιδιά, δεν πρόλαβα να πάω να φτιάξω τα νύχια μου. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Μία απλή γυναίκα κι εγώ που δεν πήγα να φτιάξω το νύχι. Θα ξεκινήσω να τα φτιάχνω κι εγώ τώρα. Γιατί... Δεν τα έβαψα. Τα αφήσω να ξεκουραστούν μια εβδομαδούλα και μια χαρά. Λοιπόν, πε τα μαγειρέψει γιατί. Ναι. Αρνάκι. Δεν μπορώ και να το φιλήσω σήμερα αυτό το αγόρι το μελαχρινό. Εσείς κορίτσια μπορείτε όμως, τα μηνύματα που σας περιμένω και για σήμερα. Και σήμερα να σας πω κάτι, άφησα τον υπολογιστή στο σπίτι γιατί πήρα, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που πήρα μαζί μου. Πώς το λένε το μικρό. Πήρα τάμπλετ σήμερα. Έτσι. Γιατί θέλω με το τάμπλετ να τρέχω σε την πεταλουδίτσα αριστερά και δεξιά. Και να βγάζω και selfie και τέτοια, καταλάβατε. Α, ναι, η φωτογραφία μας ήδη έχει δημοσιευθεί, έτσι. Θέλω καλησπέρες και θέλω περιοχές που μου στέλνετε, παρακαλώ πολύ, τα μηνύματά σας. Θέλω απόλυτη Θεσσαλία και όχι μόνο, γιατί έχω κοντά μου σήμερα και την Αθήνα, όπως κάθε Σάββατο, άλλωστε, που μας βλέπετε μέσα από τη διεύθυνσή μας www.astratv.gr. Από όλες τις περιοχές και από όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που υπεραγαπώ και τους έχω έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία. Δημάκι μου, ναι. Σου ζήτησα παϊδάκια. Δεν μου έφερες παϊδάκια, αλλά μου έφερες αρνί. Σε έχω αρνάκι. Έχω και ένα παϊδάκι εδώ πάρα πολύ μικρό. Το κρατάω για να το φτιάξω. Θα μου το φτιάξει, ναι, ναι, τέλεια. Εννοείται, έτσι. Λοιπόν, για αρνάκι του κύριου Λιοπρασίτη, το νούμερο 1, γάλακτο, πάρα πολύ ωραίο. Μαρούλι, φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο, λίγα μυρωδικά, αυγό, λεμόνι, βούτυρο, κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι, λάδι, λίγο κρασάκι να σβήσουμε το κρέας.
λίγα πράγματα και το καλύτερο φαγητό για χειμώνα. Ένα, το νούμερο ένα. Αρνάκι φρικασέ. Α, φρικασέ θα μου κάνει. Αρνάκι φρικασέ. Φρικασέ δεν έχω προσπαθήσει να κάνω. Ναι. Θα το δω από σένα και αύριο Κυριακή θα το κάνω. Θα το δούμε. Κοίταξε να δει, είναι 5 υλικά. Δεν θέλει παραπάνω. Τέλεια. Διανύουμε τι 2 τελευταίε ημέρε έτσι του Γενάρη. Έφυγε και ο Γενάρη, παιδιά. Μπράβο. Έρχεται και ο Φλεβάρη και λένε, αν έρθει και ο Φλεβάρη, πότε θα έρθουν οι απόκριε. Πότε θα έρθει το Πάσχα, πότε θα έρθει το καλοκαιράκι, ούτε καν θα καταλάβουμε. Φέτο έχουμε ένα πολύ καθαρό τετράμινο μέχρι να έρθει το Πάσχα. Θα φτάσει μόνο. Γιατί τετράμινο, Πρωτομαγιά δεν είναι το Πάσχα. Ναι. Ιανουάριο, Φεβράριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Ιανουάριο έφυγε. 30. Ιανουάριο έφυγε. Λοιπόν, σε λίγο έρχομαι στο Μιτσάκο μου. Καθίστε να πάω να πάρω το τάμπλετ μου. Γιατί μου έχει έρθει και η παραγγελία εδώ από τον Άγγελο και σε λίγο θα σα τα δείξω όλα. Και μετά θα πάω στην ορχιστράρα που θα σα δώσω έτσι ένα χορταστικό δεκάλεπτο να του ευχαριστηθείτε, να περάσετε όμορφα και να είμαστε έτσι πολύ ωραίοι. Βέβαια εδώ δεν ξέρω σήμερα τι να πρωτοκρατήσω. Γιατί τα ζαχαροπλαστεία σοκολά μου έχουν στείλει τι καλύτερε πάστε. Όπω άλλωστε το κάνει όλο αυτό το καιρό που συνεργαζόμαστε ο αγαπημένο Τάσο Μπατσογιάννη. Τι να διαλέξω, να διαλέξω την Κίντερ, την Παστού. Να διαλέξω την Κις, να διαλέξω την πανδεσία σοκολάτας που κοιτάξτε πω από. Καθίστε, να σας το δείξω, αυτό δεν πειράζει, θα το γεμίσω. Κοιτάξτε πανδεσία σοκολάτας. Τι να διαλέξω, ή να διαλέξω για εσάς που είστε λάτρεις και της πανακότας, σοκολατόπιτα πανακότα, που το παίρνεις έτσι και σου μένει και το βαζάκι μετά και εγώ κάνω και υπέροχα πράγματα σε αυτά τα βαζάκια. Ζαχαροπλαστεία σοκολά λοιπόν στη Λάρισα, φιλιά να στείλω σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στον Τάσο τον Μπατσογιάννη. Τα καλύτερα γλυκά, παρακαλώ πολύ, τις λέω πολλές φορές το παρακαλώ πολύ και κάθε φορά που θα μου ακούτε να το λέω, θα μου βγάζετε κίτρινη κάρτα. Γιατί βλέπω μετά τις επαναλήψεις, εσύ λες να πούμε όλη την ώρα. Μάλιστα. Όλη την ώρα να λες πούμε. Να πούμε και εγώ λέω παρακαλώ πολύ. Οπότε αυτά να τα κόψουμε. Ναι, τι να πούμε, παρακαλώ να τα καταστήσουμε. Παρακαλώ πολύ, λέω και πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, συνέχεια. Αυτά θα τα καλό κόψουμε, τέλος. Ναι, θα τα κόψουμε και τι, θα το αντικαταστήσουμε με κάτι. Με έτσι, κάτι άλλο, τέρμα. Θα είμαστε στις εκφράσεις μας. Λοιπόν, και, ξέρετε, τώρα είναι όλο δάχτυλο αυτό, ε. Ενώ το τάμπλετ. Θα δουλεύω, θα κάνω έτσι. Που πάτε και έκανε πρόσωπο τώρα που δάνει στο λάκκο, ε! Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, στη Χριστίνα, στα όμορφα Τρίκαλα, στο Λίνο Λινάκο, στον Κωνσταντίνο το Βαϊόπουλο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή από την όμορφη Σουηδία. Περιμένω και σήμερα δικές σας φωτογραφίες, αλλά να ξέρετε ότι μη μου θυμώνετε, γιατί μετά όταν πάω σπίτι μου λένε ναι, το δικό μου δεν το διάβασε, το δικό μου το διάβασε. Τα διαβάζω και μετά, αλλά σήμερα θα φροντίσει η ορχήστρα μου να πει όλα μα όλα τα τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε. Καλησπέρα λοιπόν σε Καρδίτσα, επάνω σε Λίμνη Πλαστήρα, στη Χαλκιδική που είναι ήδη στην παρέα μας. Και σε λίγο θα έρθω σε περισσότερα μηνύματα από όλους εσάς. Τώρα, Φλόρ, για Νίκο, ο Ανέστης Πειράδια, άνευ αποδοχών για τις υπόλοιπες 15 ημέρες. Ο Ανέστης δεν θα είναι τις υπόλοιπες 15 ημέρες εδώ κοντά μας. Αγόρι μου, πώς ήξερες? Θα ήξερες. Λοιπόν, ο Ανέστης λοιπόν του έδωσα άδεια άνευ αποδοχών για τις επόμενες 15 μέρες γιατί έκρινε ότι θέλει ιδιαίτερη ξεκούραση και από σήμερα τις επόμενες 15 μέρες θα δουλεύει κοντά μας ο floor manager Γιαννίκος. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Γιαννίκο που είναι στην παρέα μας. Γιαννίκο μου, σε προάγω σε floor manager από βου που ήσουν σε Α, οπότε θα ήθελα... ο Γιαννίκος, για να καταλάβετε, ήδη έχει δώσει στην ορχήστρα μου και το μικρόφωνο για να δείτε τις διαφορές ανάμεσα σε Ανέστη και Γιαννίκο, το πώς δουλεύουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί είμαστε για μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Τον Αυγεράκο μου, τον Δημήτρη τον Αυγέρη θα τον φιλήσω, αλλά θα φιλήσω και τον Μαυρατζά, γιατί... Θα τον φιλήσω. Δεν θα με κολλήσεις καλέ. Να σου πω κάτι, οι καλοί άνθρωποι μεταξύ μας δεν κολλιόμαστε. Καταλαβες. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Δεν μου ήρθες εδώ, δεν θα σε φιλήσω. Δεν γίνονται. Εσύ τρεις φορές όμως. Τρεις φορές και σένα. Αλλά εσένα θα σε φιλήσω κάπου ιδιαίτερα. Περίμενε. Θα πάω να δώσω λοιπόν ένα γλυκό φιλί και να ζητήσω για μία ακόμη φορά δημοσίως συγγνώμη από όλα τα παιδιά που σήμερα είναι εδώ, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν θέμα υγείας και δεν μπόρεσα. Και αισθάνομαι ειλικρινά άσχημα. Το είπα Δημήτρη και εκτός αέρα. Χαίρομαι τόσο πολύ που, που σήμερα ταξίδευσες για μας από την Αθήνα. Έλα να σου δώσω το φιλί σου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπημένη μου. Καλώς όρισες, μπροστά να σε βλέπει και ο κόσμος. Καλώς σας βρήκαμε και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όλα μια χαρά θα πάνε. Δημήτρης Αυγέρης λοιπόν στη σημερινή μας παρέα. Τώρα στο Κλαρίνο, αγαπημένος μου φίλος, τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ θα έρθω εγώ από σένα, περίμενε. Είναι ένας άνθρωπος που εγώ αγαπάω πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει ξεχωρίσει όχι μόνο σε αυτό που κάνει, γιατί
Το κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά, αλλά το σημαντικότερο για μένα σε αυτές τις δουλειές είναι να έχεις και καλή ψυχή και να είσαι και καλό παιδί. Και σε μιλάω φυσικά πολύ. Και πάμε ένα χειροκρότημα για εμάς που είμαστε από εδώ, εδώ από το, στον αγαπημένο Γιώργο Μαυρατζά. Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, μουά, περίμενε. Μουά, μουά. Θα το αφήσει το σημάδι ή όχι, ξέρεις τι. Όχι, δεν θα το αφήσω. Γιατί έχω θαυμάστριες και θα με στέλνουν μηνύματα και θα με μαλώνουν. Εντάξει, και να μην μας ματιάζει τόσο πολύ. Όχι, σήμερα έχω δυο ματιάζουν. Καλή, τι μας πιάνει εμάς. Καμιά γαλανομάτα. Εγώ ματιάστηκα από σένα. Γιατί εγώ δεν ματιάζομαι. Και εγώ που ματιάστηκα μετά. Όχι. Εμένα με μάτιασε καμία δικιά σου πρώην κομπενίτσα γαλανομάτα που ήμασταν, που θα ήμασταν εμείς όλο σου γουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσου στα δυο μας. Ποιος ξέρει τι βουντού θα με έκανε από το σπίτι. Πάρ' την κάτω, γεια σας. Κατάλαβες. Υπομονή. Όλα καλά σήμερα. Λοιπόν, τώρα τα δικά μου τα αγόρια εδώ πίσω, καθίστε. Πάω στην κιθάρα που έχω ακριβώς δίπλα μου. Θα σας δώσω μικρόφωνο να πείτε και εσείς καλησπέρες. Στον αγαπημένο μου φίλο, στον Καλαμπάκα, τον Βασίλη. Βασίλη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Για μία ακόμη φορά. Είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα είσαι εδώ. Γιατί και σήμερα εγώ. Όλα τα παιδιά είναι ένα και ένα. Είμαστε φιλαράκια πάνω απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον μελλοντικό μου κουμπάρο. Δεν θέλω να το ξεχνάμε. Μελλοντικό μου κουμπάρο, όταν αποφασίσει και πάρει την απόφαση να ανέβει τα σκαλιά τη Εκκλησία και αυτόν. Εγώ θα τον παντρέψω και θα κάνουμε ένα γλέντι και ένα γάμο υπερπαραγωγή. Όλα εγώ με τα χέρια μου θα τα φτιάξω. Και μιλάμε φυσικά για τον αγαπημένο φίλο, Τόλι Μαυρατζά, το λάκκο μου. Γεια σου, Ντέμι μου. Κουμπάρα θα με λες. Γεια σου, κουμπάρα μου. Είμαι λες Ντέμι, δεν θέλω έτσι μεταξύ μας. Κουμπάρα, εγώ κουμπάρα και τέτοια. Θα έρθει η ώρα. Άντε, και το πρώτο το παιδί που θα είναι για κορίτσι. Εγώ θέλω αγόρι. Τέλος πάντων, παιδί, και αγόρι να είναι, μαγκάκι θα το κάνουμε. Αλλά εμείς θέλουμε κορίτσια ή γυναίκες. Θα γίνει χαμό. Πώς λένε. Μετά από εδώ. Πώς λένε, γερό να είναι. Και να κατουράει όρθιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον επίσης πολύ καλό μου φίλο, στον αγαπημένο που είναι στα πλήκτρα, στον Άγγελο τον Καλφούτζο. Άγγελε μου, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Άγγελε, από πού είμαστε ξαδέρφια, γιατί εγώ παθαίνω κάτι διαλύσει λόγω χρόνων. Εγώ από τον πατέρα μου, εσύ από τη μάνα σου. Α, δηλαδή. Κάτσε, κάτσε, καθίστε. Δηλαδή. Περίμενε, μπέρδεψε και εμένα. Επειδή είμαστε Σαρακατσανέοι. Ναι. Λίγο πολύ όλοι οι Σαρακατσανέοι σοϊάζονται, να το πω έτσι, χωριάτικα. Ναι. Οπότε. Τι σοϊ είμαστε όμως. Ακριβώς δεν είναι οι παππούδες, να ρωτήσουν να μας πούνε ακριβώς. Εμείς είμαστε ξαδέρφια, μήπως επειδή είμαι μικρή, σε έχω θείο. Όχι. Νομίζω ένα χρόνο μου περνάς. Ε? Ένα χρόνο μου περνάς. Σε περνάω, α, τον περνάω. Θείο στα τον 26 έχω. Είμαστε. Μπράβο, εντάξει, εκεί είμαστε. Θείο τον έχω, σας το λέω. Λοιπόν, μίλησα, είπα πάρα πολλά. Ο μαγειράκος μου είναι εδώ και σε λίγο θα πάω να μαγειρέψω μαζί του. Καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα. Πηγαίνω και στα δικά σας μηνύματα. Θέλω μηνύματα από όλες τις περιοχές, από όπου και αν μας βλέπετε. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχω και τρουμπούκι.gr με υπέροχα παπούτσια σε εκτόσεις ακόμη και τώρα έως και 50%. Μπαίνετε από αυτή τη στιγμή και φυσικά σας έχω και υπέροχα χαλιά από την Τεχεράν που επίσης και εκεί μπορείτε να βρείτε εκτόσεις μέχρι και 70%. Καλή διασκέδαση. Θα είμαστε εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη τηλεοπτική. Τα φιλιά μου να στείλω στα δικά μου τα αγόρια. Στον αγαπημένο Βασίλη Καραβάση, που αμέσως μετά από εδώ θα πάει και για προπόνηση το αγόρι μου, γιατί είναι ο προσωπικός μου σωματοφύλακας. Και αν μου κάνει κάποιος κάτι, βγαίνει μπροστά και να. Λοιπόν, στο αγαπημένο αυτό με βολιώτικο αέρα αγόρι, στον αγαπημένο Βαλάντιο Καπίτσα, στο Γιαννίκο που είναι πίσω και εδώ θα του δίνω ιδιαίτερη σημασία γιατί μετά παίρνει πολύ αέρα, στον αγαπημένο Γιώργο Καλόγυρο που είναι μέσα, Στεφάνη μου, ήρεμα, ειρήνη μην. Το σταυρώνω για να είναι καλά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και στον αγαπημένο Μιχάλη Φατέκα που είναι στο control room του Βόλου. Καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα. Σας περιμένω. Θέλω τα μηνύματα σήμερα να σπάσουν κάθε άλλο προηγούμενο. Ορχιστράρα μου, Μαυρατζάκο μου, Αυγέρι μου, αγόρια μου. Πάμε. Ωραία μπαίνω μες στα μπέλη, μπαίνω μες στα μπέλη. Ωραία μπαίνω μες στα μπέλη, σαν η κόκκιρα μου, σαν η κόκκιρα.
πειρά. Ωπα, για σου τέμι μου. Έτσι να κι ο νοικοκυρίς, να κι ο νοικοκυρίς. Έτσι να κι ο νοικοκυρίς που έρχεται κοντά μου, που έρχεται κοντά. Κοντολά η βλακά απ' τα βούνα, χωρίς ερνή το μόσχο στα μάλια. Χωρίς ερνή το μόσχο στα μάλια, χωρίς και τα φλουριά τα ραδαριά. Άντε Γιουργάκη! Για πάρε με, για πάρε με, βρες την αγκαλιά σου, βάλε με. Βρες την αγκαλιά σου, βάλε με, κι εγώ τι θέλεις, κάνε με. Μιλώ κι άλλο μιλώ, ωραία βραδιά σαν και πού θα μείνω. Βραδιά σαν και πού θα μείνω. Ένα μιλώ κι άλλο μιλώ. Καραμπατάκι, καραμπατάκι, έχω στην καρδιά μεράκι. Άι, δεν έχω στην καρδιά μεράκι, για σου βρε καραμπατάκι. Ωρε καραμπανάκι, καραμπανάκι, μια στανίτσα οργανάκι. Άιντε μια στανίτσα οργανάκι, με έχει φέρει σε μεράκι. Ωραία Μπαρμπαγιάννη, Μπαρμπαπέτρο, δε θα παντρευτούμε φέτο. Άιντε δε θα παντρευτούμε φέτο, δίχως ρύζι και κουφέτο. Από πέρα απ' τα καλύβια τα κουσκουμπάρα μου τα ακούς. Αν δεν έχω μια αγάπη δικιά, κουμπαρούλα μου γλυκιά. Κι όλοι λένε για να την πάρω τα κουσκούς
παρά που τ' ακούς. Αν δεν έχω έξοδα βαριά, κουμπαρούλα μου γλυκιά. Μια μελαχρινή, ωραία μια μελαχρινή που δώσε φίλη. Γιατί δεν μας το λες, γιατί δεν μας το λες, γιατί δεν μας το λες, μόνο κάθεσαι και κλαις. Χειροκροτάτε από το σπίτι, γιατί εγώ σας ακούω, έτσι. Λοιπόν, και τώρα την άλλη εβδομάδα έχω και πολλά γενέθλια. Γιορτάζει η Ελένη Πίπη, που την έχουμε το άλλο Σάββατο όμως, γιορτάζω εγώ. Γενέθλια. Γιορτάζει η μικρή σου, όχι σε γενέθλια, η Σιδώρα είναι. Η Σιδώρα, ναι. Η Σιδώρα. Ναι. Χρόνια πολλά, έλα, πες το κορίτσι, σε κάμερα, πες το κορίτσι. Χρόνια πολλά, θα πούμε το άλλο Σάββατο. Θα έχει περάσει, ρε εσύ. Θα τα πούμε από τώρα. Θα τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε και το άλλο Σάββατο. Χρόνια πολλά, Λουλούδη μου, χρόνια πολλά. Να, για την κόρη μου την Ισιδώρα. Ό,τι επιθυμείς. Αγάπη έτσι. Μου. Μεγάλη να γίνεις, μεγάλη. Τέλεια. Όταν οι παπάδες κάνουν κόρη, ξεχνάνε και τις γυναίκες, ξεχνάνε και όλα. Τέλος, τους παίρνει έτσι, η καρδιά, όλες, την καρδιά η κόρη. Τα αγόρια μου θα μείνουν εδώ. Πού θα πάω λίγο για μαγειρική, λίγο, γιατί θα έρθω με καγκελάκι. Θέλω μόνο καγκελάκι τώρα. Ναι, μου τα ζητάνε ήδη. Μόνο καγγέλια θέλω τώρα. Περιμένετε. Έρχομαι. Άρχισα. Δεν του έπιασε το ξεμάτιασμα. Άμα πρέπει, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα μαγειρέψουμε αρνάκι εδώ που πήραμε το καλύτερο από τον Δημήτρη το Λιοπρασίτη και σας απορροπηθέμε στα κρατάκια σας από εκεί. Όμως για την ώρα, τι θα κάνουμε, θα περάσουμε να δούμε καταρχήν ποιος προσφέρει και τη σημερινή μας συνταγή και ερχόμαστε σε 1,5 λεπτάκι από τώρα. Μη μου φύγετε, μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην τηλεόραση του Άστρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Είδαμε και ποιος προσφέρει τη σημερινή μας συνταγή. Και εγώ, πριν ξεκινήσει ο Δημήτρης, να στείλω πάρα πολλά φιλιά σε όλους εσάς από την Αργυθέα που μας στέλνετε αυτή τη στιγμή μηνύματα. Τα διαβάζουμε όλα τα τραγούδια, θα τα πούμε. Φιλιά λοιπόν σε όλη την Αργυθέα, σε όλη την Καλλιπεύκη και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στη Χαλκιδική και στη Σικιά Χαλκιδικής. Γιωργάκο, μου το λέω σωστά, δεν έχω ακουστικό να μου πείτε. Πώς? Μήπως, ή Σικιά. Σικιά, καλέ. Σικιά Χαλκιδική. Σικιά, ναι. Μια χαρά το είπα. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Δημάκη μου, ξεκίνα, πες για μία ακόμη φορά, αφού ξεκινάς και κάνεις τη διαδικασία, ναι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις στη σημερινή σου συνταγή και πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, θα κάνουμε, είπαμε, αρνάκι φρικασέ, κατ' εξοχήν χειμερινό, πάρα πολύ καλό. Ναι. Σχεδόν φαγητό, οι περισσότεροι το λατρεύουν με το φαγητό αυτό, έτσι. Μας θυμίζει. Χρόνια έχω να φάω, Δημάκο, να μην σου πω ψέματα. Έτσι, φρικασέ, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν το κάνεις, είναι πολύ ωραίο. Δεν έχει τύχει. Ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ και τα λαχανικά και τα κρεμμυδάκια μέσα και αυτά, δεν τυχαίνει να κάνω φρικασέ. Λοιπόν. Συνήθως το αρνί προτιμώ ή φούρνο με πατάτες. Ναι. Μ' αρέσει. Εσύ, αλλά κοίταξε τώρα επειδή είναι και. Ή παϊδάκια παίρνω και ψήνουμε. Και γίνεται πάρα πολύ ωραίο και, είναι και θέλει πάρα πολύ λίγα υλικά. Δεν χρειάζεται. Βουτυράκι έβαλε φρέσκο από το γραβάνι. Έτσι. Γραβάνι, ναι, εννοείται. Με λίγο λαδάκι για να ζυγουδαστήσουμε έτσι λίγο τις γεύσεις από τα έλαια. Θα φάω μια πατάτα. Λοιπόν. Ξεκινάμε, θα ρίξουμε λίγο αλάτι πιπέρι στο αρνάκι. Έτσι ένα φαγητό το οποίο φτιάχνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Πετάει, Πετάει. Θα βάλουμε λίγο το αρνάκι εδώ και θα σταματήσει λίγο. Θα χαμηλώσουμε πολύ τη φωτιά εδώ. Πολύ ωραία. Έτσι, καταρχήν θέλουμε να ροδίσουμε όλα τα μέρη του κρέατος από το αρνί. Έτσι, σε μικρά κομμάτια, μεγάλα, όπως θέλετε, όπως σας βολεύει. Είπαμε καταρχήν ότι
γίνονται με πάρα πολλοί τρόποι. Τι κομμάτι το αρνί πήρε, δεν μου είπες. Πήρα το χεράκι, το απάνω μέρος, μαζί με λίγα πλευρά, λίγο σβέρκο, έτσι. Είναι, φαίνεται από εδώ ούτως ή άλλως να πούμε αυτά. Έχω σε όχι και το παϊδάκι εδώ το μικρό, το φτιάξουμε εγώ μετά. Εγώ θα το φάω το παϊδάκι. Ναι, εντάξει, το κρατάω. Το κρατάω, είναι πάρα πολύ τρυφερό το κρέας, ούτως ή άλλως. Τα περισσότερα πρόβατα για αρνιά που πουλάει ο κύριος Λιπρασίτης είναι όλα πάρα πολύ καλά. Μανάρια, έχει παραγωγή, πάρα πολύ μεγάλη σε αρνί, έτσι. Θα βρείτε το καλύτερο αρνί εκεί αφού πέρα. Αφού βοσκάνε εδώ στα δικά μας τα λιβάδια, στα δικά μας τα βουνά. Έτσι, στα βουνά, δεν ξέρω σε ποια βουνά ακριβώς, αλλά γενικά στα βουνά. Πού? Και εκεί, και εκεί, και εκεί. Αλλά όχι όλα εκεί. Εκεί βοσκάμε εμείς τα καλοκαίρια συνήθως στο περιβόλι. Ένα μήνα είμαστε και βοσκάμε στην πλατεία. Σηκωνόμαστε το πρωί, να σας πω τι ώρα περνάμε στο περιβόλι. Ακούστε το πρόγραμμα στο περιβόλι, τι θα πει. Ξυπνάς το πρωί, τι ώρα θα ξυπνήσει, εκεί πέρα είναι κι άλλος ο αέρας. Ξυπνάς νωρίς, όσο και να έχεις ξενυχτήσει. 10, 10 και μισή, έχεις ξυπνήσει. Πρέπει να ντυθείς το πρωί, να βαφτείς, να ανεβείς στην πλατεία. Και έχει μια ανηφόρα, παιδιά. Ανεβαίνεις στην πλατεία. Πίνεις καφέ, πίνεις τσιπουράκι, κατεβαίνεις. Μετά κάθεσαι σπίτι, τρως αν δεν φας έξω. Το μεσημέρι, άντε ξανά, ντύνεσαι, βάφεσαι, ξανανεβαίνεις στην πλατεία. Για να βγεις το μεσημεριανό σου καφέ. Κατεβαίνεις. Κοιμάσαι λίγο, γιατί αναγκαστικά έχεις κατακουραστεί. Λοιπόν, και το βράδυ. Όταν λες έχεις κατακουραστεί, δηλαδή στην πλατεία τι κάνεις, τι πας. Εγώ ρε παιδί μου, όταν βγαίνω έξω, κουράζομαι. Γιατί... Όλος ο κόσμος ξεσκάει και περνάει καλά. Εγώ όταν βγαίνω έξω, κουράζομαι. Γιατί, παιδί μου, τι δεν ξέρω τι πρόβλημα έχω. Τι κάνεις. Αυτό προσπαθώ να μου βρουν οι γιατροί. Έχω αλλάξει πολλούς και δεν μπορεί. Και ακούστε να σας πω τώρα, το βράδυ, αφού έχεις κοιμηθεί και το απόγευμα, ξαναντίνεσαι, ξαναβάφεσαι και ξαναβάζεις άλλα ρούχα και ξαναβγαίνεις για βράδυ. Να άλλα... φας το παϊδάκι σου, να φας το αρνί σου, να φας το κεμπάπ σου, να φας όλα αυτά. Έτσι. Τα άλλα, δουλειά μου δηλαδή, να στείλω στον κουβάτα. Άλλα τα ρούχα για τον καφέ, άλλα τα ρούχα για το κεμπάπ. Άλλο το χρυσοφικό που φοράμε στο λαιμό το μεσημέρι, άλλο το ρολόι που φοράμε το βράδυ. Σκαλαδότη χρυσό. Ο νομίζω είχα χάσει. Λοιπόν, και όσο ο Δημητράκης κάνει αυτό, να φύγω. Ναι, όχι, δύο λεπτάκια. Α, κάνε λίγο και να ρίξω και τα κρεμμυδάκια. Δεν θα φύγω από σένα. Θα κάνω κάτι μόνο. Ναι, μέχρι να μαλαθούν αυτά, έτσι. Έχω τέσσερα λεπτάκια, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα καγγέλια για όλους εσάς που τα ζητήσατε και ιδιαίτερα το λέω και το ξαναλέω μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι το αφιερώνω στα παιδιά που με βλέπουν κάτω των 8 ετών και τρελαίνονται για καγγέλια. Σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Δεν θέλω να ξεχνώ, γιατί ξεχνώ πολύ συχνά και την Εύβοια που μας βλέπετε. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην όμορφη Εδιψώ που αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, αλλά και στη Χαλκίδα και στη Λαμία που μας παρακολουθείτε, άλλοι μέσα από την τηλεόραση και άλλοι μέσα από την διεύθυνσή μας στο internet www.stratv.gr. Λοιπόν, τα αγόρια μου είναι πανέτοιμα. Μόνο καγγέλια σας δίνω για λίγο και μετά έρχομαι με πολύ περισσότερα. Κουνήστε τα κορμάκια σας και πάμε αμέσως τώρα. Χειροκρότημα. Πάμε. Σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Οπα, οπα. Οι καημούς. Θα τρελαθώ. Άιντε παίξε μας το καγγελάκι, για σου μαύρα τζαν Γιωργάκη. Οι καημούς. Άιντε
κάτι θα τρελαθώ. Έτσι. Χόρεψε τον αγγελάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Έλα, παιδί. Πήγα ήμως. Άντε θα τρελαθώ. Ανεβείτε στα τραπέζια και χορεύτε τα καγγέλια. Όρθι! Τι καημός. Άιντε θα μουρλαθώ. Καταπληκτικά και τα καλύτερα φυσικά στη μουσική. Τώρα, καθίστε να δω τι κάνει ο Ντίμης. Κουράστηκα, ρε Ντίμη. Ντίμη, κουράστηκα. Με λίγο χορό. Παλιά χορεύαμε 5 ώρες συνεχόμενες. Πολλά φιλιά σε όλα τα Φάρσαλα. Στη Χριστίνα, στην Ειρήνη, στην Ιωάννα, στην Αγιά που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Ντιμάκο, μου ζητάς να στείλεις κάποια χαιρετίσματα, δεν έστειλες? Ναι, έχω. Θέλω να στείλω καταρχήν στην. Στην κυρία Ειρήνη και στον κύριο Απόστολο. Stop. Του το είπα χωρίς να είμαστε συνηθισμένοι. Και πλέον λειτουργεί σαν κανονικός παρουσιαστής. Και Βασίλη, σηκώνομαι. Έχω και εγώ τα δικά μου. Λειτουργεί σαν κανονικός παρουσιαστής. Έχω και εγώ τα δικά μου. Μάζα σπουνάκια μου τώρα εκεί πέρα. Δεν τα ξεχάσει, γιατί θα μου λες μετά. Με τα χαιρετίσματα που έτσι, είναι εδώ. Ναι. Με τα χαιρετίσματα που θέλει να στείλει. Θα μου λες μετά, ξέχασες το όνομα του σύζυγου τη εταιρεία. Δεν θα πρέπει να λοιπόν. Τι είπε. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει κακομοίρα που λέω και μάρτυς μου δώσε. Σε αυτή την εποχή έπρεπε να ζω. Έτσι, καλά ήταν. Καταρχήν, αν ζούσα σε αυτή την εποχή θα ήμουν ηθοποιός. Ναι. Θα ήμουν ηθοποιός, αλλά ηθοποιός όχι που θα έκανε μόνο έργα. Τι. Θα ήμουν ηθοποιός, ρε παιδί μου, που θα έκανα και χορευτικά και... Έτσι, θα έβγαλε... Κάτι σαν τον Μεταξόπουλο που ήταν και ηθοποιός και... δεν θα πω εγώ ότι θα ήμουν σαν τον Μεταξόπουλο. Και έκανε και σκηνικά και τέτοια και χόρευε και... Μην μιλάς, λίγο μου μιλάς στην αδεργάτης μου. Ναι, σαν τη Ζωζό Σαπουτζάκη θα ήμουν, σαν τη Μάρθα Καραγιάννη. Και κανονικά θα πρέπει να αρχίσω να κάνω και τέτοια εδώ στην εκπομπή. Δεν νομίζω ότι πρέπει, το έχω παρατήσει πολύ, ότι το έχω αφήσει μόνο στην παρουσίαση. Κανονικά πρέπει να σας λέω πού και πού και ένα τραγουδάκι. Πρέπει να σας κάνω πού και πού ένα χορευτικό. Δεν έχει. Χρειάζεται. Και στα χορευτικά θα συμμετέχεις κι εσύ. Α, γιατί εγώ?
Γιατί έτσι, γιατί εσένα έχω εδώ. Α, αναγκαστικά. Έτσι, εσύ θα συμμετέχεις. Έχεις κάνει κάποια πράγματα που δεν τα είπες στους συμμετέχοντες. Λοιπόν, ναι, κάνω τώρα και πάω στα χαιρετίσματα γιατί θα τα ξεχάσω. Αν είπες τα χαιρετίσματα λίγο πρώτα. Λοιπόν, ναι, να πω πρώτα στην κυρία Ειρήνη και στον κύριο Αποστόλη. Πού με βλέπω, πού με βλέπω. Στη Νέα Σμύρνη, εδώ στη Λάρισα. Τον κύριο Αποστόλη, τον κύριο Καραγκούνη, έτσι, να μην ξεχάσουμε και το επίθετο. Να σου πω. Και στη γιαγιά μου τη Μαρία στη Νέα Σμύρνη που μας βλέπει. Έτσι, μπράβο. Επίσης στη Νέα Σμύρνη που την αγαπώ. Επίσης στη Νέα Σμύρνη, στην κυρία Νίκη και στον κύριο Κώστα Καλογιάννη. Πάλι που μας βλέπουν, έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης στα Δελέρια, στην κυρία Σταματία Φράγκου, έτσι μπράβο, να μας βλέπουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σταματία εκεί Φράγκου, από τον συνάδελφο που έχουμε στο ξενοδοχείο, τον κύριο Κώστα το Φράγκο, χαιρετισμούς. Έναν έναν καταλαβαίνει τηλεθεατές, τους μαζεύει τους τηλεθεατές. Ναι. Έναν έναν, χαιρετάμε τον ένα, ο ένας με τον άλλο, κάποιος θα μας δει. Έτσι, λοιπόν, τι έχεις κάνει τώρα. Εδώ, τι έχουμε κάνει. Ναι. Ξεχωρίσαμε τα λαχανικά, δεν τα σοτάραμε μαζί με το αρνάκι, έτσι, ναι. Γιατί το αρνάκι θέλει δυνατή φωτιά. Αν βάζαμε και τα λαχανικά, θα μας... θα σκούρναν πολύ και θα πίκριζαν. Σωστό. Οπότε, υδρώσαμε... Μαράναμε περισσότερο τα λαχανικά, το κρεμμύδι και το φρέσκο κρεμμυδάκι και ύστερα τα ρίξαμε στο αρνί, αφού έχουμε σοτάρει τα αρνί από όλες τις πλευρές. Έτσι, δυναμώσαμε και τη φωτιά, μπήκαν και άλλοι, πέφτει η θερμοκρασία, δυναμώνουμε φωτιά περισσότερο, σβήνουμε με κρασί και τα αφήνουμε να βράσει, συμπληρώνουμε ζωμό και βάζουμε μέσα να βράσει το αρνάκι μας γύρω στα μεσάωρο πριν ξεκινήσουμε να ρίξουμε και τα μαρούλια. Τα φιλιά μας στον Κώστα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή στη Φαρκαδόνα, στην Ιχαλία, στην Μαρία. Πες εσύ. Ναι. Τα λέω να μην τα ξεχνάω, καλέ. Βλέπω, να μην το διαβάζω. Βλέπω έτσι, γιατί μετά δεν το ξεχνάω. Χαιρετισμούς να πω εγώ στην Κοιλάδα, να πούμε, στο πανέμορφο χωριό, έτσι. Στην Κοιλάδα, που έχουμε την... Όμορφο είναι το χωριό, πολύ όμορφο, δεν μπορώ να πω. Σε όλους εκεί τους Σκουριανούς, επίσης στη Νέα Λεύκη, πάρα πολύ. Στην Νέα Λεύκη τι έχεις. Από εκεί είναι η μάνα μου, την Νέα Λεύκη. Και η Κοιλάδα πώς παντρεύεται. Έτσι πήγαν. Νέα Λεύκη και η Κοιλάδα είναι κοντά. Ναι. Τα μηχανάκια είχαν εκεί στην πλατεία, έκαναν βόλτες, έβλεπε ο ένας τον άλλον. Πέτυχες εσύ, έλα να πω και αυτό. Ορχήστρα, θέλουν τον ήλιο έκλεψα, να μην το ξεχάσω, το έχω ήδη 7 φορές τον ήλιο έκλεψα. Το έχω, τον ήλιο έκλεψα. Πιο μετά, Μαυρατζάκο μου, ό,τι πεις αγόρι μου, δεν σου χαλάω εγώ χατήρι εσένα. Κάτι σου έλεγα. Α, να σου πω, ναι. Παλιά εσύ που είσαι και μεγάλος άνθρωπος, πέτυχες στα πανηγύρια του χωριού, άκου να σου πω τώρα, στα πανηγύρια του χωριού πριν ρε παιδί μου αρχίσει η κεντρική ορχήστρα να παίζει, πέτυχες που κάναν βόλτα τον Ιφοπάζαρο το γύρω-γύρω. Εννοείται. Τέτοια ηλικία έχω και εγώ τα πρόλαβα. Δεν είχαμε τότε κινητά εδώ, ξέρεις που είσαι με το Facebook και με αυτά, έτσι. Ναι. Ψάχναμε να βρούμε ίντερνετ, ψάχναμε να βρούμε γυναίκα τότε. Νυφοπάζαρο, κάναν γύρω-γύρω στην πλατεία βόλτα. Ποια είναι αυτή, τι νους είναι αυτή. Ναι. Και μετά, και μετά να σα πω κάτι, έδιναν ραντεβού, τα ξέρω, αλλά δεν θα σα πω που τα ξέρω. Έδιναν ραντεβού σε όποιο χωριό ή στην εκκλησία από πίσω ή στο υδραγωγείο. Ναι, και πήγαιναν. Ναι. Εκεί ήταν προχωρημένα. Πού έδιναν ραντεβού, είπε. Δεν μπορούσε να το πει. Ναι. Έλα, καλέ στο νεκροταφείο, θα πέσω ραντεβού με το κορίτσι. Δεν πήγαινε κανένα εκεί. Ή στο υδραγωγείο έδιναν ή πίσω από την εκκλησία του χωριού. Και εκεί πέρα δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Στο και αυτό. Λοιπόν, και δεν γινόταν τίποτα. Έτσι λίγο φυλάκια, λίγο χαϊδεματάκια, γιατί ήταν και άλλη εποχή. Έτσι, φυλάκια, ναι, τότε. Φυλάκια στα μαγουλάκια, όχι όπου να είναι. Είπαμε. Λοιπόν, η ορχήστρα. Η ορχήστρα είναι έτοιμη, αλλά θα τους τη σκάσω. Δεν θα πάω. Γιώργο, θες να πάω σε πρώτα πάρει τη διαφημιστικά μήνυμα να μου φεύγουν από το κεφάλι μου. Θέλει. Θες αγάπη μου, θες αγόρι μου, θες πασά μου. Ήρωα. Ήρωα. Ποιος είναι ήρωας, ηρωίδα είμαι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, περνάμε στα πρώτα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά, για μην φύγετε κανείς. Το μόνο που προλαβαίνετε να κάνετε είναι να πιείτε νερό, να βάλετε ένα καφεδάκι, αν και το καφεδάκι δεν σας το συνιστώ, γιατί πειράζει τα νεύρα. Εγώ το έχω κομμένο εδώ και ένα χρόνο. Για σένα, εμένα μια τέσσερα καφεδάκια την λοιπόν, μέρα. Λοιπόν, βάλτε χυμουδάκι, το πολύ πολύ να κάνετε λίγο πιπί μέχρι την τουαλέτα, γιατί σε ούτε τρία λεπτά είμαι πίσω, έτσι. Ερχόμαστε. Βόσκης, βρε, δεν ακούς που σε φωνάζω. Ξελαριάστηκα! Εσύ καλόγυρος που είναι... Μ' ακούει, με βλέπει, με μιλάει, ακουγόμαι. Εσύ καλόγυρος την πάτησες, αγαπημένη μου. Με πήρες, πάει, δεν ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Δώσε όμως λίγο για το τερζούδι να το δώσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και έχω τα καλύτερα χαλιά
τα καλύτερα χαλιά, γιατί να σας πω κάτι, η Τεχεράν φροντίζει για όλο αυτό και για όλους εσάς και στις καλύτερες τιμές. Και σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό, πώς θα το ονομάσω αυτό το χαλί? Πορτοκαλό, κάπως έτσι. Μπέζ ασπροκόκκινο μπορντό μπλεδίζει. Ναι, έχει και μπλεδάκι μέσα. Και είναι, να σας πω κάτι, γιατί θα βγάλω τα παπούτσια. Και είναι, α, πώς έπεσα το θρόνο μου. Κοιτάξτε να δείτε όμως, να σας πω κάτι, αυτή η φήμη τρελαίνει εμένα. Και σήμερα πάλι επιλέγω, επειδή, wow, Τρουμπούκις.gr. Σε λίγο τα καλύτερα παπούτσια, παρακαλώ. Καθίστε όμως να συνεχίσω με το χαλί μου που σας έλεγα. Λοιπόν, και έχει φοβερή υφή, είναι πάρα πολύ μαλακό στις καλύτερες τιμές. Εσείς φέρνετε μία μικρή γεύση από ένα δείγμα που σας έχω εδώ. Γιατί εάν πάτε στο κατάστημα της Τεχεράν που βρίσκεται Τέρμα Φαρσάλων, μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες σχέδια για ό,τι ταιριάζει στο δικό σας σπίτι και φυσικά πάρα πολλά σχέδια και στα μοντέρνα χαλιά. Γιατί με ρωτάνε τα νέα τα ζευγάρια που έχουν παντρευτεί και έχουν πολύ μοντέρνο σπίτι. Τι μπορούμε να βρούμε? Τα καλύτερα παιδιά και στις καλύτερες τιμές. Αυτό θέλω να το τονίζω γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο τα νέα ζευγάρια με όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Πάρα πολύ καλές τιμές. Τεχεράν, Τέρμα Φαρσάλων, τα καλύτερα. Και έχει και κάτι καταπληκτικές κουβέρτες. Ζητήσατε. Αχ, ζεσταίνεσαι τόσο πολύ. Σβηστάνε, είναι όλα μέσα στο σπίτι. Είναι καθαρό μαλλί. Τέλεια. Λοιπόν, ηλεκτρίζεσαι το πολύ το μάλλον. Δεν θα πάω σε σένα όμως, μη χαίρεσαι. Γιατί? Δεν θα πάω σε σένα, μη χαίρεσαι. Έχεις να δείξεις κάτι? Όχι. Κάτσε τώρα, κάτσε, γιατί έχω σήμερα περιοχές, τρελές περιοχές και αυτό με τρελαίνει. Τα φιλιά μου να στείλω στην Κρανιά Ολύμπου, στο Μουζάκι, στο Μαυρομάτι, στον Αλμυρό, στην Ευξηνούπολη. Πάρα πολλά φιλιά στην Ευξηνούπολη. Στο Καρπενήσι, που έχω τόσα χρόνια να έρθω στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι πήγα όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο. Δεν τα αγόρασα εκδρομή. Από εκεί. Εκδρομή. Όχι. Πήγα, το αγόρασα, δεν το αγόρασα από το Καρπενήσι. Λοιπόν, όταν αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο και ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανα. Το είχα το αυτοκίνητο 2 μέρες και λέω με τη φίλη μου την Αγγελική, πού θες να πάμε, και με λέει να πάμε σε ένα νησί κι εμείς. Τη λέω, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Μου λέει, λέω, εντάξει, θα πάμε Λευκάδα, ρωτάμε. Και λέει, επειδή είσαι νέα οδηγός, μην πας, λέει, από την Κατάρα. Τότε δεν είχε γίνει ο δρόμος. Μην πας, λέει. Καλή, σταματήστε να σας πω. Όχι, θα σας πω. Περιμένετε. Εγώ τα λέω σωστά, εσείς δεν ξέρετε. Από τον Μπράλο με στείλανε. Γιατί υπάρχουν 2 διαδρομές. Ή πας από Μπράλο, ή πήγαινες Γιάννενα, Κατάρα, Γιάννενα. Έκανες τον κύκλο, παιδιά. Έτσι, παιδιά, έτσι είναι. Και τότε μου λένε, επειδή είσαι νέο οδηγός, δεν θα πας από την Κατάρα. Γιατί λέει, είναι πάρα πολύ χάλια ο δρόμος. Θα πας, μου λένε, από πολύ πιο εύκολο δρόμο που θα σε στείλουμε εμείς. Από πού και με στέλνουν, παιδιά, από Μπράλο. Και είδα τα άσπρα μαύρα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το πρωί στις 7 η ώρα το πρωί και φτάσαμε Λευκάδα με μία στάση μόνο για φαγητό. Θα μου πεις τι λες, Βαλαντάκο. Λοιπόν, και φτάσαμε στη Λευκάδα, παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ. Και χάθηκε ο Πλαταμόνας σε έναν καφέ να πας. Έλαντε. Τι ήθελες, καπινίζεις. Να σου πω κάτι. Όλους τους αρέσει η Λευκάδα. Εμένα το πόρτο κατσίκι μόνο μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε τίποτα άλλο. Κακό αυτό που λέω τώρα, γιατί δεν είναι διαφημιστικό κι αυτά. Αλλά η προσωπική μου άποψη. Μπορεί κάποιος άλλος να σου πω κάτι να έχει πάει και να πέρασε καλά. Ίσως εμένα ήταν όλα αυτά που έζησα και ανεβαίνω και σε ένα βουνό, ήταν το ξενοδοχείο σε ένα βουνό και δεν είχε να κάνω αναστροφή. Αλλά έλα που εγώ δεν είχα ξανακάνει όπι στην εκτός από το δάσκαλο. Με βγήκαν οι παιδιά, όχι τα άσπρα μαύρα. Γι' αυτό δεν σ' άρεσε Λευκάδα, όχι τύχη τίποτα. Όχι, ρε, εσύ. Όλοι λένε ότι είναι καταπληκτική. Έτσι πήγα μια εβδομάδα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα στις 2 μέρες έφυγα. Δηλαδή, μία που έφτασα, έκατσα ένα βράδυ και μετά φύγαμε με την Αγγελική. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στην Καλαμπάκα που αγαπάμε πολύ και μας στέλνετε μηνύματα. Η Καλογριανά ή Καλογριάνα μου γράφουν. Καλογριανά. Πού είναι η Καλογριανά? Τα Καλογριανά. Τα ανάμεσα στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, λοιπόν. Δεν είμαι καλή εγώ στους τόνους. Στη Βερδικούσια, φυσικά, που στη Βερδικούσια σας ετοιμάζω εκπομπάρα. Εκπομπάρα στη Βερδικούσια. Στην Ελασσόνα, στην Τζαριτσάνη και στον Ευαγγελισμό. Και με υπόλοιπα μηνύματα ερχόμαστε σε λίγο. Εσύ άστο να βράζει. Να γίνει λουκουμάκι. Έτσι, έτσι. Να γίνει λουκουμάκι. Και πολύ. Φρόντισε ο κύριος Λιπρασίτης με αρνάκι, με μανάρι, μικρό αρνάκι. Μανάρι, γίνεται... τι θα μας δώσει, μας μανάρια μας δίνει. Πάμε λίγο όμως, γιατί εγώ έκανα την παραγγελία μου νωρίς και μέσα σε ένα τέταρτο ήρθανε όλα και να ξεκινήσουμε με το υπέροχο κοντοσούβλι κοτόπουλο που μπορείτε να πάρετε σε μερίδα και είναι καταπληκτικό. Το έχω δοκιμάσει και για εσάς που προσέφετε για τη διατροφή σας. Με πατατούλες, σαλάτα, αληφή δική σας επιλογής και πιτούλες, ένα καταπληκτικό πιάτο. Το άλλο Βαλαντάκο μου, πού είναι? Βαλάντι.
Η σκεπαστή με το χοιρινό, παιδιά. Πω, πω, τρελαίνομαι. Αυτό είναι σκεπαστή δύο άτομα με χοιρινό. Σίγουρα. Είναι και για τρία, έτσι. Καλά, αν έχεις μέσα στο δεύτερο άτομο εμένα, είστε για τρία άτομα το φάτε. Έτσι. Λοιπόν, σκεπαστή με χοιρινό, δύο πίτες στις οποίες ανάμεσα μπαίνει τζατζίκι, ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα, μαρούλι, κεφαλοτήρι, τριμμένο από πάνω. Και φυσικά πολύ γύρω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε όμως και στη σαλατίτσα μας, γιατί σας έχω πει ότι η σαλάτα πρέπει να είναι στη διατροφή όλων και σήμερα έχω επιλέξει για όλους εσάς μίξ λαχανικών με λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, καρότο, μαρούλι, ελαιόλαδο, λεμόνι αλλά και ξύδι. Καταπληκτικά. Καθίστε όμως, γιατί δεν μπορώ να χορεύω δίπλα στον Αυγέρη και στο Μαυρατζά, ο οποίος Μαυρατζά σήμερα μου φεύγει συνέχεια έξω και μιλάει στα κινητά του. Κορίτσια μου, σας παρακαλώ, ενοχλήστε τον μετά τις 7 το απόγευμα, γιατί τώρα θέλω να λειτουργεί πολύ. Πώς να πω, όταν δεν σε πιέζει κάποιος, όταν δηλαδή. Πώς το λένε αυτό, όταν δηλαδή. Δεν επηρεάζεσαι από τους γύρω σου. Πώς το λένε. Δεν θα, όχι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ανέμελες, να είναι ανέμελος, να είναι ήρεμος. Ήρεμος. Θα τη βρω τη λέξη, αλλά κάτι που πάθανε οι συνεργάτες μου. Μπράβο. Ανεπηρέαστος, είναι το σωστό. Ανεπηρέαστος. Θέλω να είναι ήρεμος. Μη σηκώνεις το κινητό σου στη διάρκεια της εκπομπής, παρακαλώ πολύ, Μαυρατζά μου. Εντάξει, θα σου πω, από 7 μέχρι 7 μη σε βρίσκω μια χαρά. Καθίστε να βάλω λοιπόν το κραγιόν, μη χορεύω έτσι όπως και όπως δίπλα στην ορχιστράρα μου αυτή. Να είναι λίγο τζιτζικάτα που λέει και η μάνα μου τα χείλη, μη βγαίνεις με άτονα χείλη, είναι τζιτζικάτα. Λοιπόν, πάμε. Τώρα θα μου πείτε τσάμικα. Ναι. Τα τσάμικα να τα αφιερώσω στους βλάχους, ταιριάζουν. Αρχικάτες. Σε ποιους? Ναι. Στους βλάχους δεν ταιριάζουν αυτά. Να τα αφιερώσω στους καλαρίτες, στους αρακατσα... σε όλο τον κόσμο, αλλά να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Βλάχους αφιερώσω σε λίγο, όχι ακόμα. Δεν τα αφιερώνω ακόμα. Δεν θα κάνεις τίποτα, Δημήτρη, γιατί σήμερα πήρες πολύ αέρα και θα αφιερώνεις πολλά τραγούδια και μου τρως πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή σήμερα. Μου βγήκαν όλα. Θα τα φτιάξω αμέσως. Θα τα φτιάξω αμέσως. Λοιπόν, δυναμώστε έντες, θα περάσουμε όμορφα και πάμε για τους καλαρίτες αυτό. Αφιερωμένο. Πολύ αγάπη.
λέει να ζήσω. Άιντε μωρένε, εγώ είμαι ένας. Εγώ είμαι ένας χρυσός αητός. Πεν εγώ είμαι ένας χρυσός αητός με με τα χρυσά φτερά μου. Άιντε μωρέ πολλά μπορούν και πολλά μπορούν. Άιντε και θα λαμπώνε. Μπορεί πολλά πόνε θα αλλά πόνε ο ως τα γεράματα μου. Άιντε ναι, ένας λεβέντης μωρέ, βε μωρέ, μωρέ σε μαρμάρι και να λωνί. Άιντε κι ο πόνος ο κόσμος το γυρνάει μωρέ, μωρέ κι όλος τον καρδιά τον καμαρώνει. Άιντε κι η κόρη μου τον αγαπάει μωρέ, μωρέ κι η κόρη που τον θέλει. Άιντε στερέψε η βρύση, η βρύση χρυσό μου. Στερέψαν τα ποταμιά. Άιντε και εσύ βρε χρυσό που με κάψες μέσα στα φιλοκαρδιά. Άιντε χιλές βρυσούλες, βρυσούλες χρυσό μου, δεν έχω τη
μαξιά σου. Άιντε και τα λουλούδια του Μαγιού την τόση ομορφιά σου. Ωπα! Πάμε στα Αργυφαία. Ανάλωνεν με η μάρα ανέδω ως τον απανό ο κόσμο. Σας μηνύματα, να σας πω κάτι. Το γύρισα στον Ντέμι Αγά και δεν μπορώ να το γυρίσω στο Αγάπη τηλεοπτική. Θα το βρω όμως. Αυτά είναι για δαχτυλάκια από πεντάχρονο. Δεν είναι για τα δικά μου. Παρόλο που έχω λεπτεπίλεπτα. Δηλαδή. Είναι λεπτεπίλεπτα, αλλά ας την αγάπη μου να καλέ. Έλα Μίτσο, μαγείρεψε. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Το βρήκα. Λοιπόν, τέλειο. Ξεκινάμε. Ρίχνουμε τα μαρούλια. Τώρα τα μαρούλια, σιγά σιγά. Τώρα βέβαια εμείς διαλέξαμε μαρούλια να κάνουμε το φρέσκο. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Καθίστε. Την ώρα δεν μου την έχει φτιάξει. Δείξε ένα κοντινό το εξώφυλλο που βάλαμε, το βλέπει ο κόσμος. Είναι όσοι περισσότεροι, θα φτιάξουμε κι άλλα, όσοι περισσότεροι έχουν περάσει από την εκπομπή. Το δείχνω. Τέλειο, τέλειο το εξώφυλλο, πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ.
Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, καθίστε. Έλα, Μητσάκο, τι έριξες μέσα για να πάω λίγο στις περιοχές. Ξεκινάω εγώ, ρίχνω τα μαρούλια, έτσι, σιγά σιγά, να αρχίσουν να μαραίνονται και αυτά. Oui. Να μπαίνουν μέσα, να αρχίσουν να παίρνει μορφή το φρικασέ μας. Ναι. Έτσι, εδώ πέρα βάζουμε μαρούλια εμείς σε συγκεκριμένη συνταγή, αλλά μπορούμε να κάνουμε με χόρτα, έτσι, οτιδήποτε αντίδια. Μπορούμε να κάνουμε με σέσκουλα, μπορούμε να κάνουμε με. Σπανάκι να βάλω. Σπανάκι, βεβαίως. Το σπανάκι, παιδιά, σε όποια συνταγή και αν το βάλει. Μην τσοπαίρνει λίγο το χέρι από το πλάνο μου. Ναι, σιγά-σιγά. Ευχαριστώ γιατί μιλάω στους τηλεθεατές μου. Δες λίγο το πλάνο. Όχι, εμένα, το άλλο. Εμένα, Γιώργο. Έχει ένα χέρι να ανακατεύει, να μην ανακατέψω. Όχι, ρε Σιμίτσο, όσο μιλάω, μην ανακατεύει. Να είσαι λίγο πιο τηλεοπτικό. Τι έλεγα, τώρα ξέχασα τι έλεγα στον κόσμο. Ότι το σπανάκι σε όποια συνταγή και αν το βάλετε είναι καταπληκτικό ντυμάκι. Έτσι. Και δίνει κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τι, που το τρώγε από πάει. Σπανάκι. Τι έδινε όμως. Σίδηρο. Σίδηρο. Είναι σίδηρο. Δύναμη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλό είναι όταν κάνουμε έτσι με τα χόρτα διάφορα, να έχουμε 2-3 διαφορετικά χόρτα. Έτσι, όσο περισσότερα χόρτα έχουμε, τόσο περισσότερη γεύση παίρνουμε από το καθένα χωριστά. Ωραία. Έτσι, εδώ σιγά σιγά τώρα τα μαρούλια να αρχίζουν να μαραίνονται, να μπαίνουν και αυτά μέσα στην κατσαρόλα. Mm-hmm. Έτσι, για να βράσουν και αυτά γύρω στο 20 λεπτό και να αυγοκόψουμε το φρικασέ. Βέβαια, είπαμε, έτσι γίνεται με πάρα πολλές συνταγές. Μπορεί να το αυγοκόψεις. Μπορεί να το ρίξουμε, να το φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα με γιαούρτι, μπορεί με μουστάρδα, γιατί σε κάποιον δεν αρέσουν τα αυγά. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές τρόποι να γίνει, πάρα πολλοί τρόποι να γίνει. Πολύ ωραία. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Κατερινάκι. Μας ζητάνε και το ραβασάκι. Παιδιά, εγώ σας τα λέω ότι μας ζητάνε έτσι ώστε εσείς σημειώστε. Στο Θανάση, Δεσποινάκι μου καλησπέρα. Στον Παναγιώτη που μας στέλνει μήνυμα από τους γόνους. Στελάκι μου πολλά φιλιά να στείλω στην όμορφη καρδίτσα. Στην Ευαγγελία, που μας στέλνει καλησπέρα, Ντέμι μου, σε εσένα αλλά και στην όμορφη παρέα. Ευχαριστώ πολύ αυτά που γράφετε. Ο Βάιος, Ντέμι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βάιε. Η Κατερίνα, καλησπέρα. Στείλτε μου και περιοχές, έτσι να ξέρω από πού μας βλέπετε. Λοιπόν, πολλά φιλιά στη Σκόπελο. Φιλιά στον Κρις Τίνα. Τώρα είναι ο Κρις, ή θα είναι η Τίνα. Κριστίνα λέει τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλησπέρα Ντέμι, μας ζητάνε και το ένα σαϊτός καθότανε. Αν προλάβετε να το πείτε, εγώ το θέλω. Γιατί το θέλουν οι τηλεθεατές μου. Ντιμάκο, έχεις να κάνεις κάτι άλλο, σε λίγο σας δείχνω τρουμπούκης.gr. Υπέροχα παπούτσια, παιδικό έχω σήμερα. Παιδικό και φοβερό. Λοιπόν, τα φιλιά μου να στείλω σε Μακριχώρη Λάρισα, στα Ψηθέα, Πετρωτό Τρικάλο. Το Πετρωτό είναι το γκρεμισμένο το χωριό. Που είναι στην πλαγιά. Αυτό είναι το ροποτό. Μπέρδεψα το τελευταίο. Το λέει Πετρωτό και αρχίζει από πέτρα, είναι γκρεμισμένο, όχι. Το ροποτό, παιδιά, είναι έτσι κρίμα οι άνθρωποι. Τι πάθουν κι αυτοί. Δεν το ξέρεις τι έχει. Έχουν φύγει όλοι, δεν έχουν φύγει. Υπάρχουν μόνοι. Αμένουν, δεν ήξερα, συγγνώμη. Δεν το λέω για αστείο, παιδιά. Εγώ δεν το ήξερα όταν το είχαν παίξει όλα τα κανάλια. Το έμαθα μέσα από την εκπομπή που μου έστειλαν οι τηλεθεατές πέρυσι φωτογραφίες. Είναι έτσι, παιδί μου, το χωριό. Κάτι δεν έλεγαν ότι είναι, περπατάνε κάπως ιδιαίτερα λόγω της κλίσης που έχει το χωριό. Τι περπατάνε ιδιαίτερα, παιδί μου, πεις να γκρεμοτσακιστούμε. Αφού είναι έτσι και περπατάνε στο όρθιο. Δηλαδή είναι έτσι η πλαγιά και αυτοί είναι έτσι οι άνθρωποι. Λοιπόν, στην Αργυθέα, στις Σέρες, είπα Σέρες που μου στείλαν μήνυμα. Σέρες. Έχω κι άλλο. Είπα Χίο που μας στείλαν μήνυμα. Χίο! Καλώς χαιρετίσματα στη Χίο. Να δώσεις χαιρετίσματα στο. Από τη μαστίχα Χίου, παιδιά, έχει πάει η κουμπάρα μου, μου είχε φέρει μαστίχα. Τέλεια, τη μασούσα και με πονούσε. Ναι, να με στείλετε και τέτοια. Στον κύριο Σπανό, ξέρετε... στον παπά του Γιώργου, να πούμε που έχουμε εδώ πέρα φιλοξενήσει. Καταρχήν, να στείλουμε στη Γερμανία στον Αντώνη του Κανούργια που είχαμε εδώ. Αντωνάκο μου. Στρουγκάρδη, Γερμανία. Ο πιτσαρά μα. Έτσι. Ο πιτσαρά μα. Ήταν τρομερό. Υπάρχει και περίπτωση να δει το Πάσχα έτσι να. Όχι, έτσι το. Να σα πω κάτι. Γελάνε. Να σα πω κάτι. Όχι, ο Αντώνης, ο Κανιούρας, είχαμε εκείνη τη μέρα συζήτηση και λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς λέγεται τον delivery boy που φέρνει την πίτσα και λέγαμε, ας πούμε, πιτσάς και λέμε, δεν γίνεται τον delivery boy που τη φέρνει μαζί με αυτόν που τη φτιάχνει να είναι το ίδιο. Και λέμε, λοιπόν, εμείς, ότι τον delivery boy είναι ο πιτσάς και αυτός που τη φτιάχνει είναι ο πιτσαράς. Δεν είναι πιο σωστό. Ναι, αυτοί που εμείς που τον τρώμε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, καθίστε όμως τώρα, γιατί έχω και ένα άλλο μέρος το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω ξανακούσει. Καλομήρα Τρικάλων. Καλομήρα Τρικάλων, ναι. Υπάρχει χωριό Καλομήρα Τρικάλων. Καλομήρα. Πηγαίνετε για Καστανιά, νομίζω, Δεν έτσι. Έχω πάει προς τα εκεί. Πολύ ωραία. Δεν έχω πάει προς τα εκεί. Δεν με έχετε πάει προς τα εκεί.
Για να τραγουδήσετε. Όχι. Για να έρθω στο εσά το χωριό. Στην Καλομήρα είναι ο. Θα σου πω. Πέρυσι, επειδή είχα το γάμο και ήταν να έρθω, να το πω. Πέρυσι είχαμε το γάμο. Όχι, είχαμε. Τον είχαμε και εσεί αναγκαστικά γιατί τελείωσα νωρίτερα. Είχα το γάμο και ήταν να έρθω σε ποιο πανηγύρι. Τι πλησίες. Στις 20 Μαΐου, το πρώτο πανηγύρι στην Αρχιθέα. Σε αυτό ήταν αρθώ. Στις 20 Μαΐου φέτος, δημόσια δεσμεύομαι. Θα έρθω. Και Παρασκευή και Σάββατο να έρθω. Θα έκανα μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και θα ερχόμουν. Θα έρθω 20 Μαΐου στο πανηγύρι της Αρχιθέας. Καριά Αρχιθέας. Καριά Αρχιθέας. Θα έρθεις κι εσύ, μην κοιτάς Βασίλη. Βαλαντή, έλα λίγο πίσω. Έλα λίγο πίσω, έλα. Θα μπορέσεις 20 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, Καργιθέα, όχι Καργιθέα, Αργιθέα, Καριά, Αργιθέα, θα μπορέσεις, εντάξει φύγε. Λοιπόν, άρα είμαστε όλοι, δεν τον ήθελες αγάπη μου, θα τον ακυρώσω τελευταία ώρα, αν δεν τον ήθελες θα τον ακυρώσω τελευταία ώρα και θα πάμε τρεις μας, με τον Γιωργάκη. Όχι, 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 θα δείτε καραμπάσεις. Θα έρθει όλοι μαζί, σας θέλω παρέα, δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα έχετε να μου πείτε ένα μόνο τραγούδι πριν περάσω απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά θέλω ένα. Μπορώ. Θέλω να χορέψω. Εγώ θέλω τα κουνιστά. Ποιο, το μαντίλι. Έλα μαντίλι αφιερωμένο για όλους σας που το ζητήσατε σήμερα. Για πάμε. Βγάλε το μαντήλι από τα μάλια, από τα μαλλιά. Έπα να χορέψεις μια γυροβόλια, μια γυροβόλια. Δεν είναι ονείρο, είναι λιθύρο. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Και σε λακτάρω και σε νοιάζομαι. Εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Δεν είναι ονείρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Και που νοιάζομαι και σε νοιάζομαι. Εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Έλα εγώ. Βγάλε το μαντήλι από τον λαιμό, από τον λαιμό. Έμπα να χορέψεις πρώτη στον χώρο, πρώτη στον χώρο. Έλα, δεν είναι ονείρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Και που λακτάρω και σε νοιάζομαι. Εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Δεν είναι ονείρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Και που λακτάρω και σε νοιάζομαι. Εμείς οι δυο ταιριάζομαι. Οπα! Η ορχήστρα μου παραμένει και θα είναι εδώ τα αγόρια μου, τα όμορφα. Εμείς περνάμε σε τελευταία και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και τα καλύτερα έρχονται. Δεν έχετε δει τίποτα μα τίποτα ακόμη. Σόλο θα κάνεις. Βέβαια. Θα κάνουμε σόλο. Διαφημισούλες και ερχόμαστε. Τι ωραίο τραγούδι. Της εποχής του Δημήτρη.
καφετέρες ήμουνα. Βολόδερνα, έτσι έλεγα στη μάνα μου και στον πατέρα μου, ότι διάβαζα και φύγε σε παρακαλώ πολύ από το τάμπλετ μου. Γιατί καθόλου στο τάμπλετ μου δεν καταλαβαίνω. Καλά ήταν εδώ, μάλιστα. Σου έχω παπούτσια να αγοράσει τα κορίτσια και τώρα την Ισιδώρα που γιορτάζει 4 του Φλεβάρι. Λοιπόν, πάνω τη δώσα. Τη αρέσει, τα πάρουμε, έτσι. Φυσικά, εμένα μου άρεσαν όλα, αλλά έχω ξεχωρίσει 4-5 να σου πω την αλήθεια. Πάνω δώσα ένα γλυκό φιλί στην αγαπημένη Αγλαία Τρουμπούκη που μα έλειψε το προηγούμενο Σάββατο. Αλλά δειγματίζεστε ήδη για άνοιξη καλοκαίρι 2016. Και του χρόνου το χειμώνα. Από τώρα. Ναι, από τώρα. Τέλειο. Θα βλέπουμε όλα. Τέλεια, θα μας λένε και τι τα είδες τα χειμωνιάτικα σχεδόν. Είδαμε κάποια. Ναι. Τι έχω το χρόνο. Πάλι έχουμε μποτάκι και ξεκινάει, μπαίνει πάλι μπότα. Ναι. Μπαίνει, ξεκινάει και μπαίνει μπότα. Πολύ μπότα. Ωραία. Ναι, που το είχαμε τώρα 2-3 χρόνια, είχαμε πάυσει, δεν είχαμε τόσο πολύ μπότα. Τέλεια. Και ξεκινάει σιγά-σιγά. Λοιπόν, πες μου τώρα, Αγλαία, μου λοιπόν, φέραμε παιδικό. Μποτάκια. Εντάξει, ναι. Φέραμε μποτάκια, ρε παιδί μου, έχουν τελειώσει σχεδόν πάρα πολλά πράγματα. Φέραμε τα ίδια, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Τώρα στις εκπτώσεις έχουμε εκπτώσει έως και 50%. Σε όλα τα είδη. Τρουμπούκι.gr μπαίνουμε και αυτή τη στιγμή εκτός έως 50% δωρεάν αποστολή. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω όμως πριν πούμε για τα παιδικά να μου πεις και για τις φίλες μου και για τους φίλους μου που δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία, πώς κάνω τηλεφωνική παραγγελία. Παίρνουν τηλεφωνάκι στο 24930-22853. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος της τηλεφωνικής παραγγελίας αλλά και της ηλεκτρονικής. Και τώρα πλέον είναι καλά να μπαίνουν όλοι στο υποδήματα Τρουμπούκι στο Facebook για να ενημερώνονται όλοι και για τις νέες παραλαβές αλλά και για πολλές προσφορές που πέφτουν τώρα και μέσα στις εκπτώσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο Facebook υποδήματα Τρουμπούκι, κάνουμε like στη σελίδα έτσι ώστε ενημερώνεστε για τις οποιοσδήποτε εκπτώσεις. Να ξεκινήσω με το χρώμα που έχω στην πρώτη μου εντελώς σειρά. Ναι. Που εγώ τα θεωρώ φανταστικά. Φλωράλ. Τα παιδικά, μέχρι τι νούμερο βγαίνουν. Είναι πολλά μέχρι το 38. Ναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά μέχρι το 38, γιατί όλα τα παιδάκια πλέον έχουν μεγάλη ανάπτυξη. Έχει πολύ έντονο χρώμα, έχει μαύρο, έχει καρό, έχει στρας. Ναι, και το στρας μου αρέσει πάρα έχει πολύ. Έχει στρας που είναι πολύ ωραίο, έχει τα δετά, που αυτά είναι πολύ ωραία. Και αυτό δεν είναι μποτάκι-μποτάκι, είναι μη μποτάκι. Και για αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ιδανικό. Πάρα πολύ καλό, μέσα είναι πάρα πολύ ζεστό και είναι και πολύ καλό για το σχολείο. Ναι, έτσι, από και κάτω πολύ είναι εντυπωσιακό. Και κρεπάκι, δεν γλιστρά, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ εύκολη λύση, πρακτική. Μ' αρέσει. Και το μαύρο στράς είναι πολύ ωραίο, αρέσει πολύ στα κοριτσάκια. Αυτό να σου πω όμως εγώ που θέλω έτσι και το κάτι. Το καπιτονέ. Εμένα μ' αρέσει πολύ και αυτό. Και το ταμπά, παιδιά, κοιτάξτε. Και τα δύο είναι καταπληκτικά, αλλά και γι' αυτό και το κοριτσάκι. Αυτό ναι, είναι σε bike μποτάκι 3/4. Και να σα πω κάτι, παίρνατε και οι μανούλες λίγο παρόμοιο και είστε με το ασορτή. Κορίτσι σας ασορτή, σετ. Σετάκι. Όπως επίσης δεν θέλω να αδικήσω και αυτό εδώ, το animal που είναι καταπληκτικό και νομίζω και πλέον τα κοριτσάκια άνω των 3-4 χρονών έχουν άποψη και λένε μαμά, δεν το θέλω αυτό, μ' αρέσει αυτό, τέλος. Έτσι, κοιτάνε ό,τι φοράνε οι μαμάδες, θέλουν και τα παιδάκια. Και εκείνο εκεί με το στρασάκι το ασημένιο είναι πολύ ωραίο. Εδώ, αυτό, ναι, το bike, πολύ καλό. Αυτό και αυτό που είναι έτσι εντελώς διαφορετικό. Το καπιτονέ. Το καπιτονέ. Με το χρυσό του το φερμουάρ πίσω, μπράβο, λεπτομέρεια, πάρα πολύ ωραίο. Έχει το χρυσό του φερμουάρακι πίσω, μπαίνουμε αμέσως τώρα, τρουμπούκι.gr, εκτός έως 50%, όχι μόνο στα παιδικά. Σε όλα μας τα είδη και καλά είναι να εκμεταλλεύονται και την κατηγορία που είναι τελευταία μεγέθη. Έχει πάρα πολύ ωραία παπούτσια, απλά πρέπει να είσαι τυχερός για να είναι το νούμερό σου. Για να βρεις το νούμερό σου. Έτσι τα τελευταία μεγέθη. Και κάτι έτσι πιο για εμφανίσεις. Πιο βραδινές, πιο απογευματινές, να πάνε τα παιδιά έτσι να, μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά να βγουν έξω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Κάτσε να το γυρίσω και έτσι. Σερβιλάκι και όλα είδη από παπούτσια που έχουν κορδονάκι, όλα έχουν εσωτερικό φερμουάρ για να είναι ευκολοφόρετα. Ευκολοφόρετα, μπράβο. Για να μην φωνάζουν οι μαμάδες το πρωί. Μπράβο το πρωί γιατί ξυπνάτε. Δέσε μου και δέσε μου και δέσε μου και δέσε μου. Τέλειο. Λοιπόν, είμαστε κάποιο έτοιμοι. Άλλο που θες να δείξουμε, Αγλαία μου. Όχι, όλα τα παπούτσια μας πλέον είναι το ίδιο. Mm-hmm. Απλά υπάρχουν εκπτώσεις που είναι ως 50%. Καλά να το εκμεταλλευτείτε όλοι σας. Τελευταία μεγέθη και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τώρα πλέον στη σελίδα υποδήματα Τρουμπούκι στο Facebook έχει και νέες παραλαβές που ξεκινάνε και αρχίζουν και ανεβαίνουν στο κατάστημα, αλλά και πάρα πολλές εκπτώσεις. Δηλαδή, προχθές βγάλαμε ένα γενικείο μποτάκι, έπεσε κατευθείαν για 5 ώρες στη μισή τιμή. Δηλαδή αυτό καλό είναι να το εκμεταλλεύεται ο κόσμος. Αυτό, να μπαίνετε συνεχόμενα και το καλύτερο είναι κάνοντας like στη σελίδα. Σας έρχονται οι ενημερώσεις έτσι ώστε είναι ό,τι καλύτερο. Για μία ακόμη φορά μου δίνεις τα τηλέφωνα στον αέρα. Ναι. 24930-22853. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υποδήματα Τρουμπούκης. Κορίτσια, εγώ αγόρασα την προηγούμενη εβδομάδα ένα καταπληκτικό αρβιλάκι. Σε φανταστική τιμή. Μπείτε και στα γυναικεία, παρακαλώ πολύ. Και με έχει βολέψει γιατί το σημαντικό είναι ότι όλα τα παπούτσια που έχω αγοράσει από εσάς είναι
πάρα πολύ ευκολοφόρτα, δεν σε κουράζουν, σαν να μην φοράς τίποτα. Και πάρα πολύ ζεστά. Είναι, ναι. Πάρα πολύ καλά. Ζεστά. Και, για τα αγόρια έχω ό,τι καλύτερο. Τρουμπούκι.gr, λοιπόν, μπαίνουμε. Την επόμενη, την επόμενη. Το επόμενο Σάββατο τι θες να δείξουμε? Μάλλον λέω να φέρουμε αντρικό. Αντρικό, τους μπορεί έχω να φέρουμε λίγο... αντρικό και αγοράκι μαζί. Α, ωραίο. Να τους συνδυάσουμε έτσι μικρούς και μεγάλους άντρες. Τέλειο. Έτσι, έτσι, λοιπόν, λίγο... το επόμενο Σάββατο λοιπόν σας έχω αντρικό. Να είστε όλοι εδώ, οι γυναίκες περισσότερο θέλω, γιατί οι γυναίκες αποφασίζουν ότι θα βάλουν οι άντρες τους. Οπότε σας θέλω όλους εδώ, τρουμπούκι.gr, κάνουμε ηλεκτρονική παραγγελία αλλά και τηλεφωνική παραγγελία. Αλεξάνδρα, στείλε μου ένα φιλί. Έλα, μουά, αγάπη μου. Και να δώσω εγώ ένα φιλί στη μαμά. Λοιπόν, μαζεύουμε αυτά και μετά έρχεστε μέσα όλοι μαζί να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Ελάτε τώρα εσείς εδώ σε μένα. Καμένα βούρλα, ξέχασα να χαιρετήσω. Τα καμένα βούρλα, είπαμε καμένα βούρλα και διψώς, ό,τι καλύτερο. Στη Φλόρινα, Φλόρινα είπα που μας βλέπουν μέσα από τη διεύθυνση μας, www.tv.gr. Παρακαλώ πολύ. Όλα καλά, όλα καλά. Είναι καλά το αγόρι μου. Είναι, αφού είναι καλά το αγόρι μου, δεν πειράζει. Ναι, αυτά είναι γιατί ζωντανά. Η Φλόρινα ήταν η μουσική απόκρουση. Ήταν η μουσική. Έτσι. Υπόκρουση, όχι υπόκρουση, απόκρουση. Γιατί υπόκρουση. Απόκρουση. Είναι τερματοφύλακας. Θα έπρεπε να έχω και τερματοφύλακα και μπάλα. Ναι. Παρόλο που εμείς εδώ στην εκπομπή θέλουμε να πιστεύουμε ότι παίζουμε καλή μπάλα. Λες. Μου λείπει ο τερματοφύλακας. Θα βρούμε, θα βρούμε. Έχουμε. Φυσικά και έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, και φυσικά στα Γρεβενά, σε όλους εσάς που μας βλέπετε, Γρεβενά, δεν μας βλέπουν στην τηλεόραση. Γρεβενά, Γρεβενά. Γρεβενά, Γρεβενά. Τέλεια. Λοιπόν, και πριν σας πάω στις παστούλες, τις υπέροχες που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, Ντέμι, θέλω να μου στείλεις πάστα από το ζαχαροπλαστείο σοκολά. Λοιπόν, να σας πω ότι από τώρα και από το επόμενο Σάββατο, όχι το επόμενο, το μεθεπόμενο, θα σας έχω, επειδή του Αγίου Βαλεντίνου πέφτει 14 Φλεβάρι, πέφτει Κυριακή, το Σάββατο σας έχω υπέροχες καρδιές, 13. Με τον έρωτά σας να την πείτε κουταλιά, 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 κουταλιά και μετά να ξαπλώσετε στο κρεβατάκι σας. Και να κοιμηθείτε. Αφού φάτε τις πάστες σας. Άμα πας καλά, μετά δεν ζύπνω. Γιατί αυτό οι άντρες το κάνετε, ρε παιδιά? Γεμίζει. Όταν γνωρίζετε για πρώτη φορά την κοπέλα σας, ναι, να σας το πω έτσι, ή τη μελλοντική γυναίκα σας, βγαίνετε έξω, στα ραντεβού, στα πρώτα ραντεβού, λοιπόν, βγαίνετε έξω κανονικά, τρώτε, πίνετε και μετά είστε και ευδιάθετοι. Γενικότερα, ναι, φίλες μου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είστε και ευδιάθετοι. Όταν μας παντρεύεστε, ναι, κορίτσια, πιστεύω ότι έχω πολλά κορίτσια με το μέρος μου, μόλις φάτε, θέλετε καναπέ και ύπνο. Και λες, πω, μη μου λες τώρα τέτοια βάρινα. Ναι. Δηλαδή, όταν μας γνωρίζετε, πώς όλα λειτουργούν ρολόι. Ναι, τέτοιο. Ακριβώς επειδή υπάρχει καινούργια γνωριμία, έτσι, και υπάρχει τον ενδιαφέρον. Μετά το γάμο. Τι λες, το καλέ. Ίδιο είναι. Τι το ίδιο είναι, καλέ. Μετά πρέπει βλέπεις να κρατάτε εσείς τη φλόγα. Εμείς ή εσείς. Εσείς πρέπει να την κρατάτε, όχι εμείς. Εμείς την κρατάμε, αλλά με το κερί μένουμε στο χέρι. Δεν νομίζω. Γιατί αμέσως κράτα εσύ το επίπεδο αυτό και θα. Έλα, μαγείρεψε τώρα. Το είπες πολύ κάνω απλά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μαγείρεψε. Θα μαγειρέψεις ή να πάω στον Άγγελο. Όχι, θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε το αυγολέμονο. Έτσι, ναι, κάντε όμως, ρε Μίτσο. Δεν έχω χρόνο. Κάτω, ακόμα δεν ήρθες. Λέω κι εγώ τώρα. Λοιπόν. Γρήγορα θα με πάτε τώρα. Ή δεν έχετε γρήγορα τώρα? Γρήγορα θέλω τώρα. Για πες, Μιτσάκο, πώς το λοιπόν, κάνω το αυγολέμονο, να μην μου κόψει όμως. Το αυγολέμονο θα ξεκινήσουμε πρώτα, έτσι θα χτυπήσουμε πολύ καλά σε στυλ μαρέγκα το ασπράδι. Έτσι θα υπάρχει μια σειρά σε αυτό που θα κάνουμε. Ωραία. Τώρα. Θα ξεκινήσουμε με το ασπράδι, χτύπημα πάρα πολύ καλό έτσι να αφρύσει. Μην κουραστείς, δεν έχει τίποτα. Δούλευε συνέχεια, έτσι. Βλέπεις... Εμένα βέβαια δεν με βολεύει το πιρούνι, με βολεύει το σύρμα. Το σύρμα, βλέπεις. Καλύτερα. Ότι... Είναι με σύρμα. Α, είναι σύρμα, συγγνώμη. Ναι, 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 είναι πολύ καλύτερο. Νόμιζα έτσι ότι ήταν πυρουνάκι. Ναι, ναι. Θέλεις, βέβαια, άμα θες πιο πολύ, μπορείς να το κάνεις και με το μιξεράκι, το μικρό. Κόβεις τα κρεμμύδια. Ναι. Έτσι μπορείς να το κάνεις εκεί. Λοιπόν, εδώ ρίχνουμε συνέχεια το αυγό, τον κρόκο. Πάλι χτυπάμε. Αρχίζει και αυτό να γίνεται ένα μαζί με τη μαρέγκα μας. Ωραία. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα εδώ και βλέπεις αρχίζει και τυμίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σιγά σιγά μετά ρίχνουμε και το λεμονάκι, αρχίσει και αυτό να παίρνει τη γεύση το αυγολέμονο. Ο πεντάλοφος που είναι? Αγρίνιο. Άρα ίντερνετ με βλέπουν, το αγρίνιο με πιάνει. Δεν πηγαίνει να με πιάνει το αγρίνιο. Θα βοηθήσεις. Πού? Εδώ θα αρχίσουμε να χτυπάμε σιγά σιγά τώρα. Μην θέλω να σου πω κάτι μου, Μιτσάκι, ναι, μου, αγόρι μου. Σήμερα έχω όλη την καλή διάθεση να βοηθήσω, αλλά δεν θέλω να κουραστώ. Α, γιατί? Δεν ξέρω, θέλω να είμαι ήρεμη.
Ήρεμη, θα σε αγριέψω. Μαγειρεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή και Κυριακή. Μόνο το Σάββατο δεν μαγειρεύω, οπότε δεν βοηθάω. Σάββατο. Ναι, γιατί το Σάββατο. Αφού έχω εκπομπή, βρε. Περιμένεις την παραγγελία μετά, έτσι. Θα μαγειρέψω. Μετά τρώω, ναι, τρώω άγγελος. Περιμένεις την παραγγελία σου. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Τυπάμε εδώ το αυγολέμονο μαζί με λίγο ζουμάκι τώρα από το φαγητό. Να κατεβεί η θερμοκρασία για να μην μας κόψει το αυγό. Σε πληρώνουμε λίγο ζουμάκι ακόμα. Ζουμάκι, ζουμάκι έλα. Ζωμάκι. Έλα, ναι, ζωμάκι. 10 χρόνια σαν την εκπομπή ζωμάκι. Δεν ξέρω γιατί έτσι το λέω συνέχεια. Σ' αρέσει. Λοιπόν, λες. Και αρχίζουμε τώρα. Χαμηλώνουμε φωτιά πάρα πολύ, έτσι, για να μην μας κόψει το αυγολέμονο. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Δεν θα τον βγάλεις από τη φωτιά. Ναι, περίμενε, θα ανακατέψουμε. Τα πριόνια λίγο. Πού είναι. Τα πριόνια. Πόσα πριόνια υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές περιοχές πριόνια, σαν τα Τρίκαλα. Τρίκαλα δικά μας, Τρίκαλα Κορινθίας, ίσως αυτό. Στείλτε μου από τα πριόνια. Κάθε περιοχή έχει πριόνια, μου ξέρεις αυτό. Μίτσο, θα μιλήσεις γιατί ναι, 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 εγώ περιμένω, μήπως θα στείλεις πουθενά. Δεσκάτη. Δεσκάτη, Γρεβενών, πού. Δεν υπάρχουν πολλές δεσκάτες. Α, ναι, είναι και αυτό. Όχι, είναι. Μίτσο, λοιπόν. Θα μιλήσεις. Τελείωσα εγώ. Τι θες να κάνουμε. Τελείωσες το φαγητό λοιπόν, σου. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν σου είπα θα έχεις φαγητό με πολύ μεγάλη διαδικασία. Δεν είχα σήμερα με. Ποια διαδικασία είχες. Ποτέ δεν έχεις προλάβει, να σου πω κάτι, ποτέ δεν έχεις προλάβει να φτιάξεις φαγητό σε διάρκεια εκπομπής. Άρα... Και σήμερα μου ήρθες με το μικρότερο φαγητό σε διάρκεια που σήμερα εγώ σου είπα ότι θα σου δώσω χρόνο γιατί μου έδιωξες τόσους καλεσμένους. Και τι θα φτιάξω εγώ μετά, να σου πω κάτι. Μα κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Βγάλε αλεύρι. Θα φτιάξουμε σάλτσα. Να φτιάξουμε κουρκούτι, να τηγανίσουμε κάτι. Θα βγάλουμε, ναι, θα κάνουμε λουκουμάδες. Ωραία, έχεις. Θα βρούμε. Μέλι να μου στείλουν. Πού μου είχα στείλει μια χρονιά, παιδιά, πολύ ωραίο. Καλυπέφικη, τι ωραίο μέλι. Δεν θέλω το μαύρο. Ποιος με είχε στείλει. Καλέ, αφού έχω τα δικά μας, μη μου στείλετε από την Καλυπέφικη. Να μου στείλει ο κύριος Μάνος ο Κοκκίνης από εδώ από εμάς που έχουμε τα ωραιότερα μέλια. Λοιπόν, στείλτε μας μέλι. Μου έστειλε μια μαρμελάδα και την ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Τασία, η μαμά του κυρίου Μάνου και του κυρίου Σάκη. Λοιπόν, μαρμελάδα μήλο. Τέλεια. Σηκώνομαι το πρωί, βάζω ψωμάκι, βουτυράκι και μαρμελάδα μήλο και την τρώω. Τέλεια. Χειροποίητη, όχι. Μπράβο, αυτά είναι. Και όταν πάτε πάνω, παρακαλώ πολύ να αγοράσετε όλα τα δικά μας προϊόντα. Λοιπόν, τώρα τι σας ήθελα. Κάτι ήθελα να πω το οποίο ξέχασα. Όχι, όχι, Βαλάντη, μη φεύγεις. Δεν ήθελα να φύγεις. Όχι, αυτό. Θυμήθηκα τι ήθελα. Πάμε να κάνουμε την παραγγελία μας γιατί η ώρα περνάει και εσείς θέλετε να φάτε σε λίγο, παρακαλώ πολύ. Από το Άγγελος Μπάρμπεκιου σου είπα να μου βγάζεις κόκκινη κάρτα όταν λέω παρακαλώ πολύ. Για να ναι, το κόψω. Ναι, ναι, ναι. Κίτρινη μου είπες, όχι κόκκινη. Τι σου είπα. Δεν κίτρινη. Έχω το χρώμα, ναι. Πολύ ωραία. Πάμε παρακαλώ. Πάμε πρώτα απ' όλα στο πρώτο μας πιάτο που θα παραγγείλετε στα τηλέφωνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Κοντοσούβλι κοτόπουλο. Κοντοσούβλι κοτόπουλο, καθίστε να το βρω να σας το πω σωστά. Ρε Βαλάντη, πώς μου τα σημειώσατε. Να το, κοντοσούβλι κοτόπουλο με πατάτες, σαλάτα, αλυφή της δικής σας επιλογής, αλλά και υπέροχες πιτούλες σκεπαστή που σας προτείνω όλους να τη δοκιμάσετε. Η σκεπαστή, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά για εσάς που σας αρέσει ο χοιρινός γύρος. Δύο πίτες, στις οποίες ανάμεσα μπαίνει τζατζίκι, ντομάτα, πατάτες, κρεμμύδι, κέτσαπ, μουστάρδα, μαρούλι, κεφαλοτήρι τριμμένο από πάνω και υπέροχος γύρος. Και φυσικά σας έχω πει ότι δεν θα ξεχνάτε ποτέ μα ποτέ από τη διατροφή σας. Μαυρετζάκο, όλα καλά. Θα σας φέρω να μαγειρέψετε όλους. Για να είστε ήσυχοι. Το ξέρω, αγόρι μου. Το ξέρω. Γι' αυτό είσαι ερωτεύσιμος και σε ερωτεύονται όλες. Επειδή είσαι καλό σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο μίξ λαχανικών εμείς που έχουμε εδώ πέρα. Λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, καρότο, μαρούλι, ελαιόλαδο, λεμόνι, αλλά και ξύδι. Θα τους δώσω. Κάτι θα τους κάνω αυτούς. Κάτι θα τους κάνω αυτούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε. Σήμερα μου ήρθαν πολύ ωρεξάτη η ορχήστρα. Δεν έχει σταματήσει να μιλάει, δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει, δεν έχει σταματήσει να περνάει όμορφα. Τώρα, Αλεκάκι, είσαι εντυμένη και βαμμένη. Είσαι μια χαρά. Λοιπόν, μέσα όλοι. Κουζίνα, έρχομαι. Και ο Χριστάκος, ξεντήσου αγόρι μου. Μην ξεντήσου. Ξεντήσου, μην πεις με τα μπουφάν. Ξεντηθείτε όλοι και μπείτε μέσα. Αγλαία, εννοείται. Μέσα όλοι, όλοι παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ορχήστρα, θα κουνήσω τα κορμιά μου. Yes. Κουνήστε τα κορμιά σας, αφιερωμένο σε όλους που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Δυναμώνουμε ένταση και πάμε, περνάμε όμορφα. Μαυρατζάκο μου. Μαυρατζάκο μου. Πάμε, πάμε.
μια με μια φωτογραφία από τα παλιά. Ευθυμηθήκα εσένα έρωτα φωτιά. Βρήκαμε μια φωτογραφία από τα παλιά. Ευθυμηθήκα εσένα έρωτα φωτιά. Πάμε, όπα! Τι κοιτάζω και μιλάω με τα μάτια σου. Φίλια σ' αγαπώ μου λένε και τα φυλάκια σου. Έτσι βρήκα μια φωτογραφία από τα παλιά. Και θυμηθήκα εσένα έρωτα φωτιά. Οπα, οπα. Καλά, δυο μάτια μ' αγαπάω. Φωνάξτε τα να ραθούν εδώ, να δούνε τι τραβάω. Μένα με κάνω, με καλά, δυο μάτια μ' αγαπάω. Άκλειστε μου τα παράθυρα να γίνει μέρα βράδυ. Αφού η ζωή μου έγινε ένα βαθύ σκοτάδι. Μένα με κάνουνε καλά δυο μάτια μ' αγαπάω. Φωνάξτε τα να ραθούν εδώ να δούνε τι τραβάω. Άντε θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω απ' τα παλιά. Να μη θυμάμαι εσένα, όχι αγάπη μου παλιά. Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω απ' τα παλιά. Να μη θυμάμαι εσένα, όχι αγάπη μου παλιά. Γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω. Να μη θυμάμαι εσένα, όχι αγάπη μου παλιά. Έτσι γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω. Να μη θυμάμαι εσένα, όχι αγάπη μου παλιά. Έλα πιο ψηλά. Άιτε ναι πιέσε βροχή στον δρόμο, ανοίχτη την πόρτα βρήκα. Μπήκα στο μάτιό σου και τον ρωτά σου βρήκα. Άιτε ναι έξω βρεχή πως να φύγω, άσε με να μείνω λίγο, άσε με να μείνω λίγο. Έξω βρήκε πώς να φύγω. Πορεύομαι, πορεύομαι. Άιτε με παπούτσια σκοτισμένα απ' το χώμα το δρόμο. Έρχομαι απ' την Αθήνα όλο ποδαρό δρόμο. Δεν έρχομαι να την Αθήνα μόνο για κάτι μισό. Ράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Έτσι. Α,
Άντιδες δεν με περιμήλω, μάτα σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Σαν σε βλέπω να διαβαίνεις, με τρελαίνεις, με μουρουλένεις. Άντε και δεν ξεπερβήλω μάτα και δεν ξέρω τι να κάνω και δεν ξέρω τι να κάνω και ποια στράτα για να πάρω. Άντε δεν μου λες περβήλω μάτα, δεν μου λες ποια έχεις μάνα. Δε μου λες για έχεις μάνα, έχεις τόση νοστιμάδα. Άιντε πέρασα μια τζουρανά μου, πέρασε ένα πρωινό. Άιντε πέρασα ένα πρωινό, είδα μια στον αργαλιό. Άιντε να είπε ματζουρανά μου, μπορεί να υφαίνει τα πρίκια της. Άιντε να υφαίνει τα μπρυκιά της, γιατί και τι τίποτε για της. Άιντε ρίξε μου τώρα βασάκι, κάτω από το τραπεζάκι, γράψε το τηλέφωνο σου, άιντε το όνομα το επιθετό σου. Γράψε το τηλέφωνο σου, άντε το όνομα το επιθετό σου. Έτσι γίνονται στα γλέντια, πάντοτε με κολπαντέντια. Αν βροχή τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνονται στα γλέντια, πάντοτε με κολπαντέντια. Βλέπα βροχή τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Ρίξε μου το ραβασάκι, κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, άντε το όνομα το επιθετό σου. Δεσες τα μαντάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Πρέπει να συναντηθούμε, άντε και οι ίδιοι μας να τα πούμε. Πρέπει να συναντηθούμε, άντε και οι ίδιοι μας να τα πούμε. Άντε νάχα, 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 η γειτόνισσα τη βλάχα, που τη βλέπω και δακρύζω, όλο την καλημερίζω. Που τη βλέπω και δακρύζω, όλο την καλημερίζω. Ευρετολή, Μαρατζάκο. Άντε νάχα, 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 τη γειτόνισσα τη βλάχα, και να πηγαίνω παραπάνω και κουβέντα να τις πιάνω. Για να πηγαίνω παραπάνω και κουβέντα να τις πιάνω. Έλα Γιωργάκη μου, που μου το πω. Thank you.
Thank you. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να κάτσουμε καναπέ, παιδιά, και έρχομαι αμέσως. Η ορχήστρα μου παραμένει να μου πούν τα παιδιά πόσος χρόνος μου μένει ακόμη. Πρέπει να είμαι στον αέρα της εκπομπής. Ντίμη! Ναι. Μίτσο! Παρακαλώ. Τερζού! Είσαι έτοιμος να έρθω να στήσεις? Ναι, ναι, σε λίγο. Λοιπόν, έρχομαι. Να μην ξεχάσετε, να μην ξεχάσετε ότι από το επόμενο... Πόσο? Μου μένει! Τέλεια! Με έχει μετρήσει. Τέλεια, τέλεια, καλά. Τέλεια, τέλεια. Είμαστε τέλεια. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα τι θα κάνουμε. Να πω για μία ακόμη φορά ότι σήμερα έχω υπέροχες πάστες. Υπέροχες, υπέροχες πάστες. Σας το λέω από τώρα. Αυτό, η σοκολατόπιτα πανακότα και η πανδεσία σοκολάτας. Αυτά τα δύο. Βασίλη, τα έδειξες για να τα κατοχυρώσω. Έχουν κατοχυρωθεί και έχω, τα έχω πάρει εγώ. Εγώ ξέρετε, ξέρετε ότι δεν παίρνω τίποτα, αλλά αυτά τα με έχουν τρελάνει. Σιγά, όχι, όχι. Ας μην το πάρω και τα δώσω. Μην το πάρω, λέτε. Λοιπόν, να πάρετε οπωσδήποτε, να τις δοκιμάσετε. Kinder, Kiss, πανδεσία σοκολάτα, σοκολατσόπιτα, πανακότα. Και αυτή η υπέροχη, αυτή η γνωστή σοκολάτα, αυτή η ζαχαροπλαστή. Αυτό είναι τέλειο, παιδιά. Το έχω δοκιμάσει και έχω σοκαριστεί. Και αν δείτε τι φτιάχνουν για του Αγίου Βαλεντίνου. Αχ, 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 αχ. Θα ερωτευτούμε πάλι. Θα ερωτευτούμε πάλι. Ναι, πάλι. Λοιπόν, φέρε το δημιούργημά σου, φέρε αυτό το αστέρι που έχεις φτιάξει και κάνε μου ένα repeat. Πώς ακριβώς λοιπόν το έφτιαξες? Σήμερα είπαμε αρνάκι φρικασέ. Παιδιά, αρνάκι φρικασέ. Θα μου φτιάξει μια μέρα, μια κατσαρόλα θέλω. Ναι. Θα μου τη φτιάξει, θα την πάρω σπίτι να την τρώω. Αγαπημένο φαγητό για χειμώνα, έτσι. Πολύ λίγα υλικά. Αγαπημένο σε όλους, κάθε ηλικία πιστεύω να πούμε, ειδικά τα υλικά που έχει. Βέβαια μπορεί να συνοδέψεις και με πατάτες σιγαλιτές για τα παιδιά, έτσι που δεν τα τρώνε όλα τα χόρτα. Ωραία. Αλλά το αρνάκι που μαγειρεύεται, το αυγολέμον, όλα είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Ναι, πες πώς το έφτιαξες. Ξεκινάμε διαδικασία, είπαμε, σοτάρουμε χωριστά το αρνί με το κρεμμυδάκι, το φρέσκο και το κρεμμύδι το ξερό. Γιατί το ένα το θέλουμε να το μαραθεί τα κρεμμυδάκια, ενώ το αρνί το σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για να πάρει από όλες τις πλευρές να ροδίσει. Ενώνουμε τα υλικά μας μετά, σβήνουμε με κρασί, βάζουμε νερά και αφήνουμε να βράσει, ρίχνουμε τα υπόλοιπα τα λαχανικά μας μετά, αφού βράζει το αρνί γύρω στις μισή ώρα, αναλόγως βέβαια και το αρνί και το πάχος του αρνιού, έτσι. Εδώ ο κύριος Λιοπρασίτης φρόντισε να μας φέρει ό,τι καλύτερο από αρνάκι, έτσι. Να σα τα νιάτα μια φορά. Τα γυρατιάκα, όχι, να σαν τα νιάτα. Δύο φορές. Δύο φορές, γιατί μετά μια φορά τι να λέει το τραγούδι. Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Τα γυρατιάκα μία, το έχω. Το έχω αυτό. Το έχω τώρα. Λοιπόν, για τα μεγάλα καλύβια και για τη Μαραθέα, ιδιαίτερα για τον Μπαρμπαγιάννη το Λιοπρασίτη, μόνο αυτό θέλω τώρα. Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Τα γυρατιάκα μία. Για τα μεγάλα καλύβια. Για τα μεγάλα καλύβια, ναι, μεγάλα καλύβια. Πώς τη λένε, τη θεία? Στη θεία την κούλα. Στη θεία την κούλα του Βασίλη. Πάμε. Έλα, αφιερωμένο για όλους και για τη γιαγιά μου στο χωριό. Οπα. Ωραία, ένα σαν τα νιάτα. Ένα σαν τα νιάτα. Πολύ μου νιώθω. Ωραία να σαν τα νιάτα δυο φορές τα γυρατιάκα μία. Ωραία, ένα ξανανιώσω, ένα ξανανιώσω πολύ μονιά φορά. Ωραία,
μπορεί να ξανανιώσω μια αφορά να γίνω πολύ μου πάλι η χάρη. Ωπα για είπα μπραζά. Ωπα. Έτε να η λεπτή είδες η λεπτή. Μωρέ τι είδες σήμερα. Ωπα ωπα παιδιά. Πριν η λεπτή δε εσύ μεραγιά αργείς να βασιλεύσεις. Αντινά είδα τα μάτια γεμπό, είδα τα μωρέ τα μάτια μ' αγαπώ. Μωρέ είδα τα μάτια αγαπώ να είναι δακρυσμένα. Ωρα παιδί μου. Αυτά τα αυθόρμητα πολύ μ' αρέσουν, αρχίζω φαντώνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να πω εγώ στον Άγιο Στέφανο, στη Μαντασιά ή Μαντασία. Μαντασιά. Μαντασιά. Σκοπιά. Φαρσάλου. Σκοπιά, μπράβο ρε αγόρια μου, Σκοπιά. Στο νέο μοναστήρι και περιμένετε να το βρω. Άνω Αγοριανή, Αγόριανη, συγγνώμη. Με τους τίτλους ποτέ δεν τα πήγαινα, όχι με τους τίτλους. Τι πώς τους φλένεις από πάνω, τους τόνους. Μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα, παιδιά, δεν λειτουργώ, αλήθεια, δεν λειτουργεί το εγκέφαλός μου. Λοιπόν, και στην Εκάρα. Τώρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα και δεν ξέρω να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση και οι συνεργάτες της εκπομπής και εδώ πέρα όλοι όσοι είμαστε και θέλουμε να το ακούσουμε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τον Ήλιο Έκλεψα, που είναι ο ύμνος αυτής εδώ της εκπομπής. Τώρα να σας πω κάτι, αν δεν σας το πούνε, εμείς το θέλουμε, το θέλουμε. Το θέλουμε. Τον ήλιο έκλεψα απ' το στερέωμα
Εμέ στο σπίτι μου το έχω βάλει. Και εσύ αγάπη μου, γλυκό μου όνειρο. Είναι η αγάπη μου τόσο μεγάλη. Έλα, 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 όπα. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή. Θρησκεία μου είσαι εσύ και σ' αγαπώ πολύ. Σε λέω ομορφιά, σε λέω Ανατολή. Τραγούδι μου είσαι εσύ, αγάπη μου χρυσή. Τον ήλιο έκλεψα απ' το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Τον ήλιο έκλεψα απ' το στερέωμα και μες στο σπίτι μου τον έχω βάλει. Και εσύ αγάπη μου, γλυκό μου όνειρο, είναι η αγάπη μου τόσο μεγάλη. Έλα και πάμε αυτό. Άιντε σαν χορεύουν τα κακέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Τι καίμος. Αχ, θα ζουρλαθώ. Σάμου. Άιντε παίξε μας το καγγελάκι για σώμα παρά σαν Γιωργάκι. Η καημός. Αχ, θα μουρλαθώ. Δώσε, μωρέ. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή, αλλά να σας πω κάτι. Θέλετε να μείνουμε μέχρι τις 8? Λοιπόν, ελάτε τώρα εδώ, γιατί θα δώσω όλο το χρόνο που μας μένει στα παιδιά. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά τον Δημήτρη τον Αυγέρη που σήμερα ήταν κοντά μας. Τον ευχαριστώ από καρδιάς που ταξίδεψε για μας σήμερα από την Αθήνα. Αλλά να σου πω κάτι, τι κάνετε στην Αθήνα? Πρέπει να έρθετε εδώ. Όπως λέει το τραγούδι, Αθήνα σε βαρέθηκα, το έλεγα και το προηγούμενο Σάββατο. Η Αθήνα. Σ' αρέσει η Αθήνα. Καλέ, παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται. Εμένα, παιδιά, η Αθήνα δεν μ' αρέσει. Θεσσαλονίκη ζούσα άνετα. Αθήνα δεν θα μπορούσα. Είναι στον άνθρωπο, βέβαια. Ναι, εγώ Θεσσαλονίκη ζούσα άνετα, αλλά Αθήνα όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, στο Κλαρίνο. Από μακριά. Θα ξαναφιληθούμε, αγόρι μου. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έλεση, έλεση. Σε δώσω εγώ ένα πάρκο ασχολήσει.
Αγάπη, δεν είναι πολύ το μουζένα. Και να μην μας ματιάζετε. Να φτάνει, δεν με αφήνουν συνεργάτες, κοίτα, κοίτα. Άκου, άκου, άκου. Είναι ο Γιώργος μέσα, καλέ, ο Γιώργος είναι δυνατόν να πει ο Γιώργος, ο Βασίλης με προσέχει, ο Βασίλης με προσέχει. Λοιπόν, ο αγαπημένος Γιώργος Μαυρατζά σήμερα κοντά μας. Και φυσικά η ορχιστράρα μου, η ορχιστράρα μου, ευχαριστούμε και θέλω χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Τον Καλαμπάκα τον Βασίλη στην κιθάρα. Τον Κουμπαράκο μου, τον Ντόλι τον Μαυρατζά. Και το θείο μου, τον Άγγελο τον Καλφούντζο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόρροχο Σαββατοβράδυ. Κλείνω με εσάς, παιδιά, θα μας κλείσουν τα παιδιά από το Βόλο. Ξεκινάτε εσείς και θα μας κλείσουν αυτοί. Να είστε όλοι καλά, ανοίξω το πλάνο να κλείσουμε όλοι μαζί και οι τέσσερις, όχι μόνοι μου. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μία ακόμη καλύτερη Κυριακή. Ραντεβού πρώτα ο Θεός το επόμενο Σάββατο εδώ, στην τηλεόραση του Άστρα. Στις 5 παρα 20 θα είμαστε εδώ. Τότε να είστε καλά, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια σας από όλους μας, γεια σας! Με Αργυθέα, με Αργυθέα και αφιερωμένο σε όλη την Αργυθέα και σε όλους αυτούς που είναι από την Αργυθέα. Πάμε! Άντε της Αργυθέας τα χωριά στο τύμπανο στη Ράχη. Θέλω να πάω μια φορά το γρίφο μέρα κι το γρίφο μέρα κι. Να απ' την καραβάνα διαβώ και στην Κασάνδρα πέρα. Πέτριλια βλάση κι ανθύρων πω μια καλή ημέρα να πω μια καλή ημέρα. Άιτε να πάω σ' όλα τα χωριά να πάω και στο χωριό μου, στο μοναστήρι στη σπηλιά να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Άιτε στις Αργυθέας τα χωριά θέλω να σεριανίζω. Άιτε την Αργυθέα η γλυκιά να μην αλείς μόνη ίσω, να μην αλείς μόνη ίσω. Άιτε να είχα ένα ταχύδρομο να τον είχα βοηθώ. Άιτε να μαθαίνα την αγάπη πως περνάει το καιρό. Άιτε να ανεβήνω στα γεδρόμους να μπω εσύ να διαβεί. Άιτε τέτοια πόρη, τέτοια τάση, τέτοια θάλασσα φρικτή. Άντε ο Γιωργάκη, πω πω πω.
κομμάτα μου μωρέ, μπορεί και θα στη γη η τόνια σου. Ερωμένο, έλα. Άιτε χρυσάπλη σούδια σοφή ήρα μωρέ για να πλέξεις τα μπορείς στα μαλλιά σου. Άιτε δεν το ξέρα λεβέντη η μου μωρέ πως είναι η αφέντια σου. Ερωμένο. Δυο φυλάκια κι ένα χάδι απ' τα χείλη σου τα δυο βάλα στην καρδιά σημάδι μακριά σου πια δεν ζω. Δυο, δυο, δυο φυλάκια, δυο, δυο κι άλλα δυο έλα δώσ' μου να σου πω αφού ξέρεις αγάπω. Δυο, δυο, δυο φυλάκια, δυο, δυο κι άλλα δυο έλα δώσ' μου να σε δω αφού ξέρεις αγάπω. Χίλιες νύχτες περπάτω, περπάτω, περπάτω με λαχτάρα να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Όσο πήγες μακριά μου, μακριά μου που να είσαι που να βρίσκεσαι χαρά μου. Πού να είσαι, πού να βρίσκεσαι, χαρά μου. Χίλιες νύχτες περπάτω, περπάτω, περπάτω με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Έλα. Πότε θα σε ξανάδω, να σε δω, να σε δω με λαχτάρα να σου πω, σ' αγαπώ.